rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Γρατζουνάει ο λαιμός μου. Οπότε αν δεν φωνάζω σήμερα πολύ, να ξέρετε. Δεν είναι ότι είμαι ντεφορμέ, με γρατζουνάει ο λαιμός μου. Σαν τη γύφτικη κομπανία είμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε κι εμείς. Και ξεκινάμε να πούμε ότι στο πάνελ είναι εδώ ο Στέλιος ο Παρθενάκης, ο γιατρός ο Ξανθιώτης και ο Αριανός, ο οποίος έπαιξε και κέρδισε τη διάδα στο στοίχημα που στο μπάσκετ. Ξεκινάμε με το... Ξεκινάμε, εσύ δίδυ. Εντάξει, ξεκούραστη διάδα δώσαμε στον κόσμο, ελπίζουμε να την έπαιξε και να οικονόμησε ο κόσμος. Ναι. Με συν 10 μισό την Ισουντιάντες που κέρδισε και στα ίσα την ΑΕΚ. Και το under του Άρη που εντάξει έπρεπε να κοιμηθεί ο Θεός για να μπουν σε αυτό το παιχνίδι πάνω από 150 πόντι και μπήκαν 134 μόλις. Είχες κόσμο στο μαγαζί με τον Άρη? Λίγα πράγματα γιατί εντάξει μπάσκετ δεν ασχολείται ιδιαίτερα ο κόσμος. Εμείς που το αγαπάμε ασχολούμαστε και θα ασχολούμαστε. Και ιδίως με Αυρολίγκα που έχει ματσάρες αύριο και μεθαύριο με Ολυμπιακό Μπασκόνια και με Μπαρσελόνα Παναθηναϊκό που τα έχουμε δώσει και αυτά τα προγνωστικά μας. Τι έδωσες? Έδωσα με εναλλακτικό είναι 9,5 την Μπασκόνια στον Ολυμπιακό και άσο από ημίχρονο τη Μπαρσελόνα νίκη που είναι πολύ ενισχυμένη φέτος. Ωραίος είσαι. Λοιπόν, πάμε στον Παρθενάκη γιατί έχει ρεπορτάζ. Παρθενάκη, σ' ακούω. Τι έγινε, καλά. Τι έβαλε στο στρατιωτικό παντελόνι. Μ' αρέσει. Είναι... Ναι. Μοδάτος είσαι. Μοδάτο και εφαρμόζει καλά. Ναι. Είναι λεπτό. Είναι λεπτό. Τι γίνεται? Ησυχία, εσύ θα μου πεις.
Πριν μου πει, θα σε κάνω την ερώτηση. Εγώ είδα κάτι παοξίδες εκεί στην δουλειά μου και λένε: Πώ λέει, δεν μας αρέσει αυτό το μπάσκετ, τι είναι αυτό το πράγμα, γιουχαρίσανε κτλ. Έτσι είναι, λέει. Άμα κάνει δημοσιοσχετίστικες προσλήψεις προπονητών, λέει, το αδελφό του DNA, να πούμε, SDNA που είναι φίλος με τον Ιβάν που το χρηματοδοτεί, το δίνει. Χρηματοδοτεί. Το δίνει, ξέρω εγώ, βοήθεια. Το ξέρει αυτό. Δεν το χρηματοδοτεί, το δίνει βοήθεια. Όχι. Ξέρει. Το γουστάρι, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ωραία, ναι. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Ωραία. Και φάγαμε λάχανο, λέει τον. Πώς το λέει. Το σούλι, λέει, και σούλι θα λέμε και θα κλαίμε, λέει. Ωραία. Προπονητής είναι αυτός, λέει. Λένε αυτοί. Αυτή είναι η αναφορά σου. Ναι, δεν τα ξέρω. Ωραία, για να μην εξοραίζουμε καταστάσεις και. Λένε, αλλά εγώ δεν υιοθετώ τίποτα από αυτά που λένε, ρωτάω. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με 0 στα 3 στις πρεμιέρες του σε κύπελο, πρωτάθλημα και Champions League. Ήταν αποκλεισμός από τον Άρη, γόητρο. Ήταν από τον Προμηθέα μέσα στην έδρα του. Θεσμότη, και χθες από τη Λούτσβουργκ έχασε με 33 πόντους. Κατοστάρα έφαγε. Κατοστάρα. Οπότε σε αθλία κατάσταση. Πάμε λίγο. Ναι. Σε αθλία όχι, αλλά πάμε λίγο να κρίνουμε βάση παραμέτρων. 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 Ναι. Ωραία. Κριτήριο. Τραυματισμοί. Τραυματισμοί. Ναι. Τουλάχιστον 5. Ωραία. Τουλάχιστον 5. Από εκεί και πέρα όμως, προσωπική μου άποψη και νομίζω ότι και ο κ. Παπαθεοδόρου και οι παίκτες δεν δικαιολογούν αυτό το 0 στα 3. Αυτό αλήθεια είναι το Παπαθεοδόρο ότι είναι με μέσο εκεί πέρα. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι με μέσο. Έτσι λένε αυτοί. Γιατί να φάμε το σούλι. Δεν είμαι με μέσο. Έκραν και αποφάσισε μια αλλαγή άνθρωπο. Πάω και αυτή είναι σεβαστή. Από εκεί και πέρα. Ναι. Από εκεί και πέρα μια κατάσταση κρίνεται από τα αποτελέσματα. Ναι. Καλώς ή κακώς το 0 στα 3 είναι βαρύ. Ναι. Εικόνα. Εικόνα επίσης κακή. Κακή εικόνα. Και όχι τόσο πολύ αγωνιστική, είναι η έλλειψη πάθους και ψυχολογίας. Ίσως αυτό να καταλογίζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα. Και εγώ πάθος, ναι. Από τη δική μου τη μεριά σου είπα πολλές φορές ότι καλό είναι να δώσουν μια ευκαιρία στο μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ναι. Οι πολύ δύσκολοι φίλοι του ΠΑΟΚ γενικά. Ναι. Ας παίξει μπάσκετ το ΠΑΟΚ. Ας παίξει μπάσκετ το ΠΑΟΚ, οπότε λέμε αυτό για να τους κερδίσει και να τους δώσει ένα παραπάνω κίνητρο. Να τους δώσει μια ευκαιρία. Ο Χαραλαμπόπουλος πότε επανέρχεται? Τέλος Οκτωβρίου. Μάλιστα. Τέλος Οκτωβρίου. Ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος ήταν πολύ επιβαρημένος με την εθνική ομάδα και τα λοιπά. Άνοιξε την πόρτα να σκάσουμε. Ναι, θα σκάσουμε καλύτερα. Άνοιξε την πόρτα. Γιατί ακόμα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, δεν μπορούμε να εξοραίζουμε τα πράγματα του ΠΑΟΚ. Το κοντέρι έγραψε 0 στα 3. Είναι στο χέρι των παιχνών του ΠΑΟΚ να το ανατρέψουν. Μπορεί να τον φάνε τον προπονητή. Δεν νομίζω, όχι. Δεν είναι. Πότε τον φάνε? Δεν είναι τέτοια η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Δείχνει εμπιστοσύνη στην επιλογή. Και δεν υπάρχει πίεση στο μπασκετικό τομέα σε σχέση που υπάρχει με το ποδοσφαιρικό τομέα, έτσι, για να τρως έτσι προπονητές. Πού πάει μετά ο ΠΑΟΚ? Ναι. Ο ΠΑΟΚ τώρα πάει δυστυχώς στον Παναθηναϊκό. Θα χάσει εκεί. Θα χάσει, ναι. Καλό θα είναι να υπάρχει μια καλή εμφάνιση. Ναι, να χάσει με λίγες γροθιές. Ναι. Από την άλλη, λέγεται κυρίως στην αρχή τη σεζόν και με τους τραυματισμούς καλύτερα να τα πάθεις τώρα παρά στη διάρκεια. Όσοι πέφτουν φέτος. Όσοι πέφτουν και. Δύο. Και ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι η σωτηρία, δηλαδή. Ναι, ο πρώτος που λέει ο γιατρός είναι ο Πανιόνιος, θα πέσει άφθαντρος. Από εκεί και πέρα, ο δεύτερος που θα πέσει δεν μπορείς να τον. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι. Όχι, ρε. Σε καμία των περιπτώσεων. Ο ΠΑΟΚ θα συνέλθει, θα είναι ομάδα δυνατή. Ποιος ήταν ο άλλος? Ο άλλος, εγώ νομίζω. Κάτι εκείνη, κάτι αυτές, δεν ξέρω τι. Θα είναι λογικά ή ο Κόρυβος ή η Κίμ, πιστεύω. Ο Κόρυβος σίγουρα δεν θα είναι. Εγώ με αυτό που είδα δηλαδή και με τον Άρη. Τα Τρίκαλα πήραν Βασιλιάδη όμως και θα πουλήσουν ακριβά το τομάρο τους. Ο Βασιλιάδης πώς θα τραυματιστεί εκεί μόλις. Έχει ομάδες, έχει πολλές ομάδες, δεν είναι. Σε που βράζουν στο ίδιο καζάνι. Πολύ νωρίς ακόμα, πολύ νωρίς. Το πρωτάθλημα είναι. Το ρεπορτάζ λοιπόν, τι λέει εκεί στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Το ρεπορτάζ του μπάσκετ του ΠΑΟΚ λέει ότι την άλλη Τρίτη θα παρουσιάσουν χορηγία. Πάμε στοίχημα. Ο ΠΑΟΚ. Πάμε στοίχημα. Ναι. Τον ΟΠΑΠ δηλαδή. Ναι. Και λέει επίσης ότι ολοκληρώθηκαν. Καμιά ιδιωτική χορηγία μπορεί να πάρει. Εκείνο δηλαδή τη Sporting με το πανό στην Πηλαία θα κατέβει, τι θα γίνει. Αυτό δεν το ξέρω. Ολοκληρώθηκε η εξόπληση των 120 δόσεων που είχαν γίνει με τον νόμο Ορφανού. Σημαντικό σκέλος. Απαλλάχθηκε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ από ένα ποσό που έπρεπε να πληρωθεί σύμφωνα με τα όσα μας είπαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, βέβαια. Ναι. Ένα ποσό γύρω στο 1.600. Σημαντική εξέλιξη. Απαλλάχθηκε. Απαλλάχθηκε. Τα πλήρωσε ο ΠΑΟΚ, η ονομαρχία, ποιος τα πλήρωσε αυτά? Τα πλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Με τον Άρη σήμερα τι είδαμε? Από τον Άρη τι είδαμε? Από τον Άρη είδαμε ένα. Ψάχναμε τίτλο με τον κύριο Νάσκα. Αντίδραση, ξέσπασμα. Είδαμε Άρη Αλεξανδρίου και βλέπουμε Άρη Χωριάτη όταν πάει να παίξει κάποια άλλα μάτς πρωταθλήματος. Αλλά ο Άρης του Αλεξανδρίου είναι Άρης του Αλεξανδρίου και το έδειξε και σήμερα και με τον ΠΑΟΚ. Όταν δηλαδή κάποιοι παίχτες βάζουν αυτή τη φανέλα και μπαίνουν στο Αλεξάνδριο, παίζουν όλο το ρόλο τους. Δηλαδή μεταμορφώνεται η ομάδα από την. Να σου πω λίγο τώρα κάτι. Άρη Χωριάτη λίγο βαρύ δεν είναι, λίγο. Για Άρη Χωριάτη δηλαδή. Ναι, δηλαδή.
Όταν πάω στον Κόρυβο και, χάνω και πάω δύο χρόνια, δηλαδή βρίσκομαι με 24 πόντους πίσω και σε κάτι έδρες. Αυτό το πράγμα, εντάξει, χωριάτη. Αυτό των δυνατοτήτων, εντάξει, είναι βαρύ αυτό. Χαμηλών δυνατοτήτων βάσει παιχτών που έχει. Έτσι. Αλλά να σου πω κάτι, όταν έχει τη γενική. Γιατί όχι χωριάτη. Ε? Γιατί όχι χωριάτη. Εντάξει. Δεν μου ακούγεται τώρα, αν σα έσασα καλά. Τα δεδομένα τώρα που έχει ο Άρης δυστυχώς είναι. Δεν μπορεί να χτυπήσει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, κάποιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που το έχει κάνει παλιότερα με αξιώσεις. Να σου πω κάτι. Εγώ λέω να αλλάξουμε λίγο ρότα γενικά. Δική μου προσέγγιση, ίσως μπορεί να είμαι και ευρωπαϊστής σε αυτό το ναι, κομμάτι. Ναι, ναι. Και να δώσουν μια εμπιστοσύνη στις ομάδες και να τις κρίνουν στο τέλος. Τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Κανείς δεν είπε ότι το μπάτζ έγινε μεγάλο ή όλα είναι καλά. Ας πιαστούν λίγο φιλαθλοί από τα καλά, όποια είναι αυτά τα λίγα, και ας λίγο. Από τα καλά να πιαστούν. Από πού να πιαστούν. Το μπάσκετ, όσο υπάρχει αυτό το κλειστό κύκλωμα της Ευρωλίγκα, δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει τίποτα. Να σου πω κάτι. Ο Άρης θα είναι εδώ που είναι, ο ΠΑΟΚ θα είναι εκεί που είναι, η ΑΕΚ θα είναι εκεί που είναι. Πολύ μακριά. Ας πάμε λίγο στις επιμέρους σεζόν. Εδώ τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να πάει ο φιλάθλος και να στηρίξει. Άμα δεν θέλει να πάει να στηρίξει, ας μην πάει, ρε φίλε. Πάει, δεν ρε. Είμαστε στο μόνο σχολείο. Ο φιλάθλος θα στηρίξει, τουλάχιστον να έχει προσδοκία ή για ένα κύπελο ή για ένα ευρωπαϊκό κύπελο. Σταμάτα, για το πρωτάθλημα δεν ωραία, υπάρχει προσδοκία. Έτσι κι αλλιώς. Ωραία. Πες μας στο ρεπορτάζ τι γίνεται με τον Λάσκαρη, τα λεφτά που θα το συλλάβουν, είναι εντάξει. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εξέλιξη ακόμα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Πού έχουμε μείνει δηλαδή. Ότι... Έχουμε μείνει στο ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να πούμε σίγουρο. Αν θα απεμπλακεί από αυτή την ομοιρία του δικαστικού αγώνα που έχει, αν θα υπάρχει κάτι εις βάρος του καινούριο κτλ. Κτλ. Το θέμα είναι να γίνει μια εξέλιξη που να δώσει ξεκάθαρη εικόνα και στο κομμάτι του Άρη. Ναι. Θα δώσει λύσεις ο κ. Λάσκαρης, δεν θα δώσει λύσεις. Αυτός τι λέει. Δεν ξέρει κι αυτός. Δεν έχει δηλαδή κάτι ουσιαστικά στα χέρια του σαν εξέλιξη. Δεν ξέρει. Δηλαδή να πεις κάτι το οποίο δεν έχει εξελιχθεί. Τι να πεις. Ναι. Κακά τα ψέματα. Περιραίως ατμόσφαιρα τι λέει. Περιραίως ατμόσφαιρα είναι στάσιμη το τελευταίο 20ήμερο. Δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική αλλαγή σε σχέση με τις εξελίξεις του καλοκαιριού. Δηλαδή πρέπει να δοθούν λύσεις από την δικαστική αρχή. Ναι. Και να υπάρχει μια ουσιαστική εξέλιξη. Μάλιστα. Τώρα, το ρεπορτάζ του εξαρτάται από τον δικαστή. Ναι. Τι θα βάλει, αν το χώσει μέσα δηλαδή, ή αν τον αφήσει όξο. Να σου πω κάτι. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι είχε κόσμο με τον ΠΑΟΚ. Είναι σημαντικό ότι παίζει τώρα με την ΑΕΚ. Και είναι σημαντικό ότι κληρώθηκε με τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Οπότε τρία γεμίσματα, 3-5, 15, 15.000 επί 20 ευρώ μέσω όρο, ξέρω εγώ, μας κάνουν 250 πέσει χοντρικά στο χέρι. Αλλά εντάξει, είναι σημαντική. Συνεισφορά. Δηλαδή, εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα. Δηλαδή, περιμένουν τον έρανο του Αριανού. Ο κόσμος που θα είναι. Ο κόσμος πραγματικά ηρωικός, δηλαδή, που δεν έχει μια ομάδα που μπορεί να έχει μεγάλες προσδοκίες και συνεχίζει αυτό το 5.500 να το έχει για πλάκα. Είναι ηρωικός ο κόσμος. Δεν πραγματικά. Είναι ηρωικός καθόλου. Κόσμος. Όχι, είναι ηρωικός. Για το μπάσκετ που είχε μάθει να είναι στις επιτυχίες ακόμα και όταν τελειώσαν τα πρωταθλήματα που είδε ευρωπαϊκά τρόπαια. Αυτοπροβάλλονται, ρε, δεν είναι ηρωικοί. Είσαι φουριόζος εσύ σήμερα. Αυτοπροβάλλονται. Εντάξει, ηρωικός είναι ο κόσμος. Έχει να δει τίτλο στο μπάσκετ. Πόσα χρόνια. Από το 7 ήταν με τον Ολυμπιακό. 10 χρόνια έχει να δει τίτλο. Αυτοπροβάλλουν το Super 3. Θα χαλαρώσω εγώ λίγο. Ναι, ναι. Το να παίζεις με μια ομάδα και να προσδοκάς μια νίκη η οποία μπορεί να έχει ένα ωραίο χειροκρότημα, μια ωραία ατμόσφαιρα και οτιδήποτε άλλο συνάδει με μια τέτοια ατμόσφαιρα είναι πολύ ωραίο για να περάσεις το απόγευμά σου. Δεν είναι πολλές οι επιλογές. Η ατμόσφαιρα που γίνεται στο Αλεξάνδριο είναι από τις ελάχιστες ωραίες. Στο Αλεξάνδριο πήγανε για να βγάλουν το πανούρε, να βρίσουν το Σαββίδι, να ακουστούν, να τους δείξει κάμερα. Έλα ρε τώρα, 5.500 κόσμος πήγε γι' αυτό και σήμερα τώρα. Πήγε εκεί πέρα να βρίσουν το Σαββίδι. Τώρα χαζά να πούμε. Είστε θεοί και ιδιοθεοί. Τέλος πάντων, εγώ βλέπω ίσως πολύ μπασχετικά το θέμα και πολύ πιο ήπια. Ο καθένας έχει τις απόψεις του και. Κοίτα, μπασχετικά συμφωνώ μαζί σου, το βλέπεις πολύ ωραία. Έτσι βλέπω εγώ την Ευρωλίγκα. Εγώ σταρέ στην ατμόσφαιρα που είχες με τον Πάο. 100%. Φαντάζομαι 100%. Εγώ δεν ήμουν παρόν. Εγώ ήμουνα, εντάξει, ήμουνα στο μαγαζί γιατί έπρεπε να, όχι, να εντάξει, είμαι εκεί πέρα. Ναι, δεν ήμουνα στο γήπεδο. Δεν ήμουνα στο γήπεδο. Έκανε κοκτέιλ. Εγώ σου λέω ότι από κάπου πρέπει να πιαστείς. Δηλαδή, μπορεί ο Παοκτσής, παραδείγματος χάρη, σε ένα παιχνίδι μεγάλο, δυνατό. Ο Παοκτσής αυτό αντίστοιχα το έχει κάνει πολλές φορές. Να πάει στο Παοκ Sports Arena και να γεμίσει και να είναι κοντά στην ομάδα. Εκεί σε θέλω, εδώ σε θέλω καρδιά μου που λέει και το τραγούδι. Εδώ την Τούμπα δεν γεμίζει, ρε. Ποιο να γεμίσει, πάμε στο Λάγκη. Ο Παοκτσής θα κάνει το αντίστοιχο, πιστεύω, σε ένα ποδοσφαιρικό αντίστοιχο παιχνίδι, όπου είναι πιο ποδοσφαιρικός. Ναι, δεν ωραία, το έχει στο DNA του τον μπάσκετ, όπως το έχει ο Αγιάννος. 6-7 αγωνιστικές η Τούμπα είναι κλειστή. Ναι. Δώσε μια ευκαιρία και στο μπάσκετ.
Συμφωνώ σε αυτό που λες, γιατί το ΠΑΟΚ έχει δει μάχες με τον Άρη. Ναι, ναι. Έχει δει στο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Συμφωνώ με αυτό που λες. Και να σου πω και κάτι άλλο. Έφαγε η ομάδα 33 πόντους από μια. Λούντβισμπουργκ. Δεν την ξέρει ούτε η μάνα της, λέμε. Γερμανική. Λέμε για κάποιον άσπρο. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι γερμανικές ομάδες είναι πολύ δυνατές στην Ευρώπη. Έχουν ρίξει λεφτά στο γερμανικό πρωτάθλημα. Έχουν πέσει λεφτά. Ένα λεπτό να πω κάτι και. Είσαι στα τάρταρα, πες εσύ στην εικόνα του Πάουξη. Πάνε ρε φίλε 5.000 κόσμος και σμπρώξε την ομάδα. Εκεί σε θέλω. 3.000, 2.000. Θες απάντηση. Φυσικά. Εγώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ. Θα καταλάβαινε ότι οι Πάουξίδες πονάνε το μπάσκετ. Πόσους φάγαν πόντους? 33. Ωραία. Να πηγαίνανε 1.000 άτομα στο αεροδρόμιο. Και να κάναμε μανούρα. Λίμπα να πούμε. Σωστό. Ναι. Αυτό θα ήταν για μένα. Λίμπα όχι, αλλά. Λίμπα. Αφού όμως είναι κρύοι και χλιαροί και άνοστοι. Άνοστο θα είναι και ο Πάουξ στο μπάσκετ. Γιατί είναι ρικοστήρι, πρέπει να τα κάνει λίμπα, να τα σπάσει. Για να κάνει. Μπορεί όμω. Άμα πάει ο Πάουξ και χάσει, ναι, 5-0 στην. Πώ τη λέγανε την. Μια. Την καρτσομαγούλα, εντάξει. Ναι, και πάει στο αεροδρόμιο, θα πάνε 500 Πάουξ. Σίγουρα. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Διαφορά. Πάντω μου έκανε φοβερά αρνητική εντύπωση. Που απάντα σπάσει. Φοβερά αρνητική εντύπωση. Δηλαδή ουσιαστικά. Ήθελα να μπω μέσα στην οθόνη. Αυτό ρε παιδιά το σκηνικό στην εθνική ομάδα χθες με τους Ολυμπιακούς που χτυπούσαν τον Παναθηναϊκό. Καλά τον κάνανε. Καλά τον κάνανε. Ου. Τι λες ρε Κώστη. Καλά τον κάνανε. Καλά τον ξηγήθηκαν. Τον ξηγήθηκαν γιατί πήγε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο κήπεδο. Πώς μπαίνεις. Τι λες ρε Κώστη. Δηλαδή θα το χτυπάς όπου να είναι. Άμα είναι ηλίθιος. Δηλαδή εγώ άμα πάω με του Χριστού τη φανέλα, ναι, εκεί στην Κομωτινή που προσεύχονται οι μουσουλμάνοι, δεν με κάνουν μπαούλο στο ξύλο. Να σε κάνουν μπαούλο στο ξύλο για ποιο λόγο? Άμα πάω με τη φανέλα του Χριστού, ωραία, σαν τους προσβάλλω. Εσύ προκαλείς, ωραία, εντάξει. Αυτός δεν προκάλεσε. Στέκει να απειλείς τη ζωή ενός ανθρώπου. Φίλε, άμα είναι βλάκας. Εντάξει, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνείς. Φυσικά δεν συμφωνώ. Εμείς συμφωνείς. Συμφωνώ στο κομμάτι ότι προκάλεσες. Ναι. Συμφωνώ στο κομμάτι του. Δηλαδή, άμα έμπαινε στην Ντούμπα με φανέλα του Ολυμπιακού στη θύρα 4 στην εθνική ομάδα και τον κάναν Παούλο, ξέρει, θα λέγαμε. Τι, ναι, δουλειά έχει να μπει αυτό εκεί μέσα. Ωραία. Συμφωνώ, τώρα τι είναι, συμφωνώ και με αυτό, που, και με αυτό και με αυτό που λες, ρε φίλε. Αλλά όχι, δεν μπορούσε να κοιτάξει ο άνθρωπος. Κοίταξε ο Βλάκας. Ο Βλάκας είναι Βλάκας, δεν λέω. Είναι Βλάκας. Ναι, θα στεναχωρηθώ για τον Βλάκα. Δεν σου είπα να στεναχωρηθεί. Σαν εικόνα σου λέω, εμένα μου κακοφάνηκε. Δεν ξέρω. Ήταν κάτι τεσσάρια που είχαν. Ίσως ή. Από κάτω, από πάνω, δεξί. Ναι, λες και ήταν. Τι, τον βρήκα. Ναι. Εντάξει, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ναι. Πραγματικά. Εσένα σου έκανε εντύπωση ότι τον πλακώσανε? Γιατί εμένα μου έκανε εντύπωση ότι πήγε με πράσινη φανέλα εκεί. Αυτό μου έκανε εμένα εντύπωση. Εξίσου βλακία. Το πιο πολύ εντύπωση μου έκανε ότι πήγε ο Βλάξ με τη φανέλα. Ωραία, εξίσου βλακία. Ναι. Αλλά και αυτό δεν είναι αντίδραση. Δηλαδή, εντάξει, και οι άλλοι τους κοιτούσαν. Δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει. Τι θα το κάνω, δηλαδή, άμα εγώ δω έναν να το δέρουν 5 άτομα στην κερκίδα που φοράει, ναι, φανέλα. Κοίτα, πάω το χωρίσω, φάω ξύλο εγώ. Όχι, δεν σου έπρεπε να το χωρίσει. Τι του κάνω. Εντάξει, δεν θα το παίξει καλό Σαμαρίτη, με... αλλά δεν στέκει, ρε παιδιά. Αυτό. Άμα είναι κολλητό με φίλο, μα πάω. Χωρίσω, φάω και ξύλο. Τράμα είναι ξύλο. Εμένα μου κάνει εντύπωση, μπορεί να είμαι εγώ λάθος, άρα και πιστεύω ότι είναι πολύ σωστό αυτό που λέω. Τι αυτά πάνω κάτω. Τι σωστό είναι αυτό που λες. Ρε παιδί μου, σαν εικόνα να χτυπάνε 10 άνθρωποι έναν, ναι, είναι. Έτσι είναι ο παδί, 10 παρά 1. Είναι κότα. Ναι. Και στο Ιβανόφιο γίνανε τέτοιες στιγμές. Γίνανε τέτοιες στιγμές. Εντάξει. Αυτόν τον. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν ήμουν απλό. Αυτόν τον μυθύρα 10 ήμουν. Δεν ήμουν απλό. Ιβανόφιο και ο Σταφαντζόγλιο. Λοιπόν, υπάρχει δημοσιογράφη τίποτα. Γιατί να πούγε αυτό. Τέλο πάντων. Τουλάχιστον δεν πήγε με φανέλα άλλη ομάδα. Διαφωνώ. Τέλο πάντων. Πήγε, α πούμε, σε κάτι το οποίο ήταν αντίθετο. Ωραία, πάμε τώρα στην Ακλάρα. Πάμε στην Ακλάρα. Η οποία δεν ήταν καλή με τον Ερμή Αγιά. Ο Αγιάς ποιος είναι? Ο Ερμής Αγιάς είναι η ομάδα. Μια ομάδα. Η Ελάρισα, η οποία έχει πολλούς εκπροσώπους στο μπάσκετ. Α1, Α2, Β' Εθνική. Ποια συγχωνεύτηκε τώρα και έγινε γύμνα με το Φάρο Κερατσινίου. Με το Φάρο. Αυτός ο Φάρος πια. Με το Φάρο Κερατσινίου. Και το Φάρο πήρε τον Ελληνικό Νικαίας. Και θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο ουσιαστικά, αλλά μετράνε οι νίκες. Θα βγει? Όχι. Προσωπική άποψη. Λάθος. Δεν μπορεί να μην βγει. Θα μιλήσω λίγο γιατί υπάρχει ένα. Το πρωτάθλημα. Όχι τώρα. Να ολοκληρώσω και μίλα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηρακλής έχει ένα μειονέκτημα σχέση με το Περιστέρι για την πρώτη θέση. Τι μειονέκτημα έχει? Ότι έχει πολύ περισσότερα ταξίδια συγκριτικά με το Περιστέρι. Δηλαδή το Περιστέρι έχει δυνατότητες να παίξει 22 μάτς με συνθήκες έδρας, ενώ ο Ηρακλής έχει να κάνει και πάρα πολλά ταξίδια. Δηλαδή είναι για μια ομάδα. Έχει δίκιο. Είναι από τα λέγαμε με τον γιατρό που θα συμφωνήσω. Εγώ πάντα μιλάω με τεκμηριωμένα. Η ομάδα του Ηρακλή βιολογικά. Τεκμηριωμένα μπορεί να μιλάς, αλλά δεν σημαίνει ότι και η άποψη που μπορεί να πει κάποιος είναι πάντοτε αποδεκτή από όλους. Αυτό που ο Ηρακλής δεν έχει για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό είναι αυτό που λέμε καλά επιθετικά παιχνίδια. Ειδικά στην περιφέρεια πάσχει. Δεν έχει εύκολο πόντα στην περιφέρειά του. Έχει μια πολύ καλή ομάδα ο Ηρακλής, γεμάτη, αλλά θέλει χρόνο και μέχρι να αποκτήσει χρόνο, ναι, και χημεία θα πρέπει να μην, δηλαδή, χάσει κανένα παιχνίδι. Ένα διάρρη το οποίο, ας πούμε, θα μια χαρά. Αν έχουν οι άλλοι τον Καράμπουλα, εντάξει. Μια χαρά είναι η ομάδα του Ηρακλή.
Μια χαρά είναι η ομάδα του Ηρακλή. Χωρίς καράβουλα και που να είναι. Και επειδή είναι και πολύ υγιές το κομμάτι. Τον ξέρεις το Βαγγέλη. Αυτό το ξέρεις το Βαγγέλη. Επειδή είναι πολύ υγιές το κομμάτι. Μάστερ ανώδο στην Α2. Είναι πολύ υγιές το κομμάτι αυτή τη στιγμή για όλο τον Ηρακλή. Υγιές από κάθε άποψη. Από κάθε άποψη. Εγώ το να βλέπω Κίμη και τέτοια στην Α1, μακάρι να ανέβει ο Ηρακλής. Οικονομική, διοικητική, αγωνιστική. Το να βλέπω αυτές τις ομάδες στην Α1. Με άλλα λόγια, μου λες ότι ο Ηρακλής είναι η ομάδα η οποία μπορεί να πρωταγωνιστήσει περισσότερο από τις άλλες δύο στην Α1. Αυτό μου λες. Από την Κίμη και τα τρίκαλα που λέει ο. Χίλιες φορές να δω τον Ηρακλή παρά να βλέπω Λαύριο, Κίμη, Προμηθέα κτλ. Ο Ηρακλής έχει ομάδα που φτιάχτηκε για να πάει στην Α1 σε αντίθετη περίπτωση που δεν θα πήγαινε ο Πανιώνιος. Ο Πανιώνιος τελικά πήγε. Προφανώς με κάποιες προσθήκες κάποιους Αμερικάνους. Έτσι. Αλλά άμα δεις το ρόστερ είναι πολύ γεμάτο. Σε βαθμό που ίσως εγώ θεωρώ ότι είναι για και, Έλληνες και πάρα Έλληνες πολύ γεμάτο. Ναι. Επειδή θα πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο γυμναστήριο. Πάμε στο γυμναστήριο, λέω. Πάμε στο. Σε διάλειμμα. Ο Άρης. Εάν το χώσουν στο φρέσκο, λέμε. Στη χειρότερη εκδοχή. Έχει ψάξει να βρει το πλάνο Β. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, αυτό δηλαδή, δεν το ξέρω. Εγώ δεν σου λέω ότι ο άνθρωπος θα αθωωωθεί. Ναι. Αλλά πες ότι ο δικαστής, ας πούμε, είναι αυστηρότατος και πάει τη δουλειά παντού. Αυτό δεν το ξέρω και τι άμα κινδύνους, υπάρχει. Τι κινδύνους. Ό,τι κινδύνους έχει και τώρα. Δηλαδή είναι πολλοί κίνδυνοι που ελοχεύουν. Ήδη εκδικάστηκαν σε δεύτερη μοίρα προσφυγές παικτών. Δεν είναι το αγωνιστικό μόνο. Ναι, το ναι. σημαντικότερο είναι το οικονομικό και το διοικητικό. Αλλά επειδή πάμε σε διάλογο και δεν προλάβουμε λογικά. Θα τα πούμε την άλλη φορά. Αυτά από μένα θα τα πούμε. Σπαραδίζω πλήρως το. Πολλά είπες, πολλά σημαντικά. Ήμουν λίγο ίσως επικριτικός. Μην παρεξηγείτε, αλλά. Έτσι πρέπει να είναι. Όταν έχω θέση, την εκφράζω. Έτσι ακριβώς. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και λέμε και τα υπόλοιπα εδώ τα ποδοσφαιρικά μας. Κάθος στο μπάσκετ. Εσύ πολύ μπασκετικό είσαι. Τι είναι. Σε βλέπω με τον μπάσκετ. Δίνεις. Μπάτς, δίνεις ιστορίες, δίνεις κριτικές. Ναι, λέγε. Εγώ πάντα ήμουν μπασκετικός, δεν σταμάτησα. Δεν υπάρχει για μένα Αριάνος που να μην είναι και μπασκετικός. Ναι, είναι η σοκολάτα σας. Δεν είναι η σοκολάτα μας. Είναι το μπουένο σας. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μεγάλος διαγωνισμός στο Μετρόπολης 95.5 σε συνεργασία με τη Volton. Δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Για έναν ολόκληρο χρόνο. Οι κληρώσεις έχουν ξεκινήσει. 45 κληρώσεις. Δηλαδή 45 τυχεροί ακροατές θα έχουν δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Η λήψη των συμμετοχών συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Μπες τώρα στο metrosport.gr ή στη σελίδα του Μετρόπολη στο Facebook. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στην ειδική φόρμα που θα βρεις, πάρε μέρος στις κληρώσεις και κέρδισε δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο. Παράλληλα, συντονίσουμε το Μετρόπολης 95.5 στις 9 και 4, 12 και 4, 3 και 4. Μόλις ακούσεις το όνομά σου, μη χάσεις χρόνο, είσαι ο εκλεκτός. Κάλεσε στο 2310-909090 μέσα στα επόμενα 30 λεπτά, πες το συνθηματικό Volton στον αέρα και κέρδισε. Και μην ξεχνάς, και μόνο η συμμετοχή σου κερδίζει. Δώρο για όλους, ένας μήνας ηλεκτρικής ενέργειας. Powered by Volton. Ρεύμα εμπιστοσύνης. Πάρ! Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες Παρ άλογο? Αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera? Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύχριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Delivera. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση και αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη, και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορος Ουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάτικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310-555-093. Στη επόμενη Λακκούβα, στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα. Στοπ!
περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε, συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Βρήκε ένας φίλος, λέει, ένα βιντεάκι ντοκουμέντο στο YouTube, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αιώνια διαμάχη. Βάλε από 8 και 30 να παίξει για να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιοί. Δεν το έβαλα, φίλε, τώρα μου ήρθε το μήνυμα. Ρεράπ στην Αργεντινή όταν παίζει η εθνική τους ομάδα, άλλοι φοράνε μπλούζες της River, της Boca και άλλοι πάνε δίπλα-δίπλα και τραγουδάνε συνθήματα υπέρ της εθνικής τους. Και φαντάσου σαν συλλογικές ομάδες σκοτώνονται. Ρε φίλε, εδώ είμαστε μεσόγειοι εμείς. Εδώ είναι άλλα ηθική έθιμα. Σε κάθε τόπο, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε ιστορία υπάρχουν τα ήθη και τα έθιμα. Δεν μπορώ εγώ να πάω ο άθεος μέσα στην εκκλησία του Αϊθαράπη και να χλεβάσω τον παπά την ώρα που θα με πλακώσουν. Όσες φορές έχω πάει στην εκκλησία, κάθισα είτε στην καθολική, είτε στην ευαγγελική, είτε στην ορθόδοξη. Κάθισα ήσυχα και άκουσα και έφυγα. Πήγα σε ένα γάμο, πήγα σε ένα αυτό. Δεν πάει να πει ότι εγώ επειδή είμαι αντίθετος πρέπει να πάω να χλεβάσω. Δηλαδή είμαι νεοδημοκράτης, είμαι πασοξής. Και μιλάνε οι κουκουέδες. Εγώ τους κουκουέδες δεν τους γουστάρω. Έρχονται στον Αϊθαράπη οι κουκουέδες. Είναι θεωρητικοί. Ωραία. Κάνουν την μάχη τους, έχουν την ιδέα τους κτλ. Πάω να πω εγώ ότι ο Μάρξ ήταν απατεώνας ή να αρχίζω να τους φωνάζω από μακριά. Με κάνουν πάω όλο στο ξύλο. Γιατί να πάω την ώρα που άλλος έχει το δικό του θέμα να πάω να το σέβεσαι τα πιστεύω του, ρε φίλε. Τελείως. Σέβομαι το πιστεύω του. Τελείως. Τον πειράξω. Διαφωνώ, αλλά σέβομαι τη δική σου άποψη. Τελείως. Για αυτή τη δημοκρατία. Θα μπει ο άλλος στη θύρα 7. Θα μπει ο άλλος στη θύρα 7 με πράσινη μπλούζα. Και θα τον πλακώσουν. Μα θα τον πλακώσουν. Μπορεί να τον σπάσουν και το κεφάλι, μπορεί να τον σκοτώσουν κιόλας. Και είναι φυσιολογικό. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Ναι. Γιατί στην Ελλάδα λειτουργεί έτσι το όλο θέμα. Τώρα αυτοί οι ηθικοπλάστες πρέπει να τα αλλάξουμε. Αλλάξτε το. Αλλάξτε το. Πάτε εκεί και κάντε ρητορία να πούμε και αλλάξτε το. Εφόσον είναι έτσι, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να πάω εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, μες στην Τούμπα με φανέλα του Άρη. Σε αγώνα, ούτε ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει στη θύρα 3. Με φανέλα του ΠΑΟΚ. Θα μπουν εκεί από τους παράδρομους, σαν τα ποντίκια, θα βγουν οι σου παράδρομοι, θα τον πλακώσουν. Ναι, γιατί εκείνη την ώρα ο άλλος θέλει να προσβάλλει το πιστεύω του άλλου και το κάνει. Ναι. Τον προσβάλλει. Βέβαια τον προσβάλλει. Παίζει εθνική, βάλε τη φανέλα της εθνικής ή μη βάζεις τίποτα. Τι δουλειά να πας με φανέλα ομάδας στο γήπεδο. Να, με την τρομπέτα να πούμε. Πάω ξύς είμαι. Πάει ναι. Στο Καραϊσκάκι, δεν φοράει τη φανέλα του. Πάντα με τις εθνικές πάει ρε. Δεν προκαλεί. Πώς θα γίνει. Και δεν τον έχει πειράξει κανένας που ξέρουν ότι είναι πάω ξύς ο άνθρωπος. Γιατί τον πειράξουν. Λέει, εδώ είμαστε εθνικοί. Δεν πάω στο Καραϊσκάκι να φορέσω τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ούτε αν παίξει ποτέ η εθνική στην Τούπα που δεν το βλέπω. Θα πάει ο Γαύρος να φορέσει στη θύρα 4 ή στα επίσημα. Θα είναι προκλητικός. Ταυτονόητα λέμε τώρα. Ταυτονόητα λέμε. Να σου πω κάτι. Προσωπικά, ναι. Εγώ που είναι παγερά, διάφορα αν θα φορέσει μπλούζα Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ. Και για μένα είναι παγερά. Σε οποιαδήποτε μάτσα εθνική ομάδα. Αν είσαι οπαδό όμω. Υπάρχει ελευθερία στο τι θε να φορέψει και πώ θα κινηθεί. Δηλαδή, τον σέβομαι για τη διαφορετικότητά του, για αυτό που επιλέγει, του αρέσει και ούτε με προκαλεί τίποτα. Δηλαδή, και με άνθρωπο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού να δω, που θεωρητικά δεν είναι. Όχι θεωρητικά, πρακτικά. Μου είναι φοβερά αντιπαθή η συγκεκριμένη ομάδα. Είναι μια ναι. Επιλογή ενός ανθρώπου και τη σέβομαι ναι. Απόλυτα, όπως λες και εσύ. Δηλαδή θα πάω να τον προπυλακίσω επειδή φοράει φανέλα Παναθηναϊκού. Ναι, αλλά αυτό που έγινε ήταν το λογικό. Δεν ήταν καθόλου λογικό. Ήταν λογικό. Καταρχήν, εμένα με εκνεύρισε όχι η στάση των ανθρώπων αυτών, η στάση της αστυνομίας, η οποία εκτούσε απαθέστατη την εξέλιξη του περιστατικού. Καλά έκανε. Τώρα θα μου πεις ο αστυνομικός για ποιο λόγο να μην παρέμβει. Όλα έχουν στη ζωή λογική εξήγηση. Αν μπει ο αστυνομικός μέσα εκεί και γίνει μια μανούρα και σπάσει ένα κεφάλι και πεθάνει κάποιο. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, τώρα αυτά που λες είναι συλλογικά σενάρια. Μιλάμε για. Το παιδάκι που σκοτώθηκε 15 χρόνων. Ο αστυνομικός, ο Βλάχης που το πυροβόλησε. Τώρα να σου πω κάτι. Έπεσε ο Καραμαλής. Με τη λογική σου να πούμε όλοι σε μία γυάλα να μην γίνει. Έγινε ήρωα. Στάσου, ρε φίλε. Αυτά είναι γεγονότα. Είμαι αστυνομικός. Πάω στα Εξάρχεια. Έρχεται το 2-15χρονο, 10-15χρονο και μου σπάνε το περιπολικό.
Στην Αμερική μπορώ να βγάλω το όπλο, να το πατήσω μία και να το τελειώσω. Τώρα δεν μπορώ να μιλάμε. Περίμενε, ρε φίλε. Περίμενε. Στην Αμερική. Στην Ελλάδα σηκώνομαι και φεύγω. Γιατί, άμα γίνει και δεν αυτό μιλάω, που έγινε, όχι αστυνομική, η ιδιωτική ασφάλεια του γηπέδου. Ποια ιδιωτική ασφάλεια? Η οποία κοιτούσε απαθές. Καλά, εδώ είναι χεσμένη η αστυνομική από το φόβο τους. Μην γίνει τίποτα. Θα πάει ο security. Ο security είναι που θα πάρει δρόμο και θα φύγει στην τουαλέτα. Τέλος πάντων, εικόνα ήταν άθλια. Ωραία, σε αυτές τις περιπτώσεις, εκεί την ώρα φωνάζει το 166 ή τον μπαμπούλα για να μαζέψει το πτώμα. Ποια αστυνομία τώρα, σε τι κράτος ζεις? Πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα. Εντάξει, νομίζω ότι το εξαντλήσαμε το συγκεκριμένο θέμα. Πάει, ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάμε στην μπάλα. Στην μπάλα καθαρά. Ναι. Ευτυχώς τελείωσαν τα μάτια των εθνικών ομάδων. Καταρχήν πήγε στο Βόλο εσύ. Στο Βελεστίνο, ναι. Ναι. Γελάει ο άλλος. Γιατί να γελάει, είναι μια επιλογή. Γιατί εντάξει. Γελάζει, φίλε. Προτιμώ να δω ένα μάτς Ρίγας Φεραίος Βόλος Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος με τον κύριο Αχιλέα Μπέο, στην ουσία να είναι ο άνθρωπος ο οποίος οργανώνει και διοικεί τη συγκεκριμένη ομάδα. Ναι. Αν στα θέλει δημόσια να το παραδεχθεί για τους δικούς του λόγους. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρχε μια ομάδα με σαφή ανωτερότητα σε επίπεδο ποιότητας, όπως ήταν η ομάδα του κυρίου Αχιλέα Μπέου. Ναι. Από εκεί και ύστερα όμως υπήρχε μια εξέλιξη που ήταν διασκεδαστική. Ναι. Υπήρχε ένα σφύριγμα το οποίο πήρε μάλλον δύο σφύριγματα, γιατί υπάρχει εικασία και μάλλον πρέπει να είναι και ρεαλιστικό αυτό να χρησιμοποιήθηκε το χέρι στο δεύτερο γκολ της ομάδας, ναι, του Βόλου Νέου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου. Εντάξει, πέρασα πάρα πολύ ευχάριστα, έκανα την εκδρομή μου, πήγα στην πόλη του Βόλου πριν το παιχνίδι. Ήπια τα τσιπουράκια μου, είδα το παιχνίδι μου. Πες γι' αυτό πήγες, ρε άνθρωπε. Εντάξει, τα συνδυάσα όλα. Και πήρε πέναλτι έξω από την περιοχή. Εντάξει, ήταν μια ατυχή στιγμή του διαιτητή Βουρνέλη. Εντάξει, okay. Όλοι έχουμε ατυχή στιγμές. Ο Βουρνέλης. Ναι, ο Ματθαίος Βουρνέλης, διαιτητής από τον. Ναι, αλλά ο Μπέος τα έχει καλά με τον Πάοκ. Και με την Εύση Μακεδονίας που ήταν η ένωση του κύριου Γραμμένου. Ξάνθια, εκ θα πας. Είναι αυτονόητο. Αυτό θα διαρκείας. Ναι. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Βλέπω ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ θα κατέβει με τη λογική των Ιωαννίνων, γιατί δεν έχει, πιστεύω, την ποιότητα να παίξει παιχνίδι κυριαρχίας. Δηλαδή, λες ότι θα κατέβει χωριάτισα η ΑΕΚ. Μα ναι, δεν μπορεί να επιβάλλει παιχνίδι κυριαρχίας μέσα στην Ξάνθη αυτή η ΑΕΚ. Μάλιστα. Αυτά τα χάφτα αργόστροφα και χωρίς σημώες, δεν ξέρω αν ο σημώες θα είναι στις ήθες της ομάδας της ΑΕΚ. Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ αργός ο άξονάς της. Ναι. Ιδιαίτερα προβλέψιμη σαν ομάδα. Μιλάς να παίζει και ο Αντάρεβιτς μέσα. Είναι μια ομάδα. Βλέπεις πάνω κάτω ότι είδαμε δηλαδή στο Ξάνθη Ολυμπιακός. Και ίσως και χειρότερη ποιότητα παιχνίδι, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πιο αλέγκρος. Δηλαδή πιέζει, απαιτεί περισσότερα πράγματα στο παιχνικό κομμάτι του παιχνιδιού του. Ναι. Αφήνει χώρους. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να αφήσει χώρους. Αν παίξει χήμα στο κύμα, θα δεις εικόνα όπως το ΑΕΚ Ολυμπιακός 3-2, ΑΕΚ ΑΟΣ 3-2-2. Δεν ξέρω αν αυτή η ΑΕΚ με αυτή τη λογική, δηλαδή με την κλοπή, θα μπορέσει να αντέξει 30 αγωνιστικές να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Θα πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ στο κομμάτι επιθετικό, στο δημιουργικό τη κομμάτι που δεν το βλέπω. Με τώρα με τον Μπακασέτα εξτρέ και εξτρέ με τον Τραούστα Σον. Εντάξει. Μπήκε, ναι, δυνατά, ναι, οικονομικά πήγε πολύ καλά χρονιά, αλλά ποδοσφαιρικά δεν πείθε ότι μπορεί να είναι ομάδα που θα κάνει πρωταθλητισμό. Βασικά καμία ομάδα δεν πείθε ότι μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό στην Ελλάδα. Ούτε ο ΠΑΟΚ πείθε, ούτε ο Ολυμπιακός, έχουν πολλά κενά αγωνιστικά. Ο Λέστερ δεν υπάρχει. Θα το πάρει γιατί κάποιος πρέπει να το πάρει δηλαδή. Αυτό δηλαδή, θα το πάρει ο λιγότερο χειρότερος. Αυτό είναι ο λιγότερο κακός. Ο λιγότερο, ναι, κακός. Αυτή είναι η πραγματικότητα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πραγματικά δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη κανείς με αυτό το θέμα που βλέπει πάντως. Ναι, δεν χωράει πρόβλεψη. Να πεις θα το πάρει αυτός για αυτό το λόγο. Εκτός κι αν κάποιο. Ούτε αγωνιστικά αλλά ούτε και εξωαγωνιστικά. Εγώ δεν έχω πιστεί ακόμα ποιο έχει και τα άλλα. Έχει μια αύρα ο ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ βλέπει. Έχει μια αύρα ο ΠΑΟΚ. Έχει μια αύρα ο ΠΑΟΚ, πάει τελείωσε. Ποια αύρα και σαύρα, ρε Κωστή, τώρα. Έχει μια αύρα διοικητική. Έχει βγάλει το πιο εύκολο πρόγραμμα όμως, ναι, αυτή τη στιγμή από όλες τις ομάδες. Γενικότερα σου μιλάω. Έχει χάσει τρεις σημαντικότερους βαθμούς σε ομάδες που είναι για να πέσουν όμως. Ναι, ρε παιδί, να βλέπεις και τι πρόγραμμα έχει βγάλει. Όλοι τώρα, Βασίλη, μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ξεκινάει αυτή τη στιγμή ένα γολγοθά αγωνιστικό. Δηλαδή, τόσο με Champions League όσο και με Ελλάδα. Έχει Παναιώνιο, έχει ΠΑΟΚ, έχει Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Αντίστοιχα, η ΑΕΚ έχει Ξάνθη, έχει Ατρόμητο, έχει ΠΑΟΚ, έχει Παναθηναϊκό και αυτή. Ο ΠΑΟΚ μια από τα ίδια. Δηλαδή, βλέπεις ότι όλες οι ομάδες πάνω κάτω έχουν ίδιο πρόγραμμα στο επόμενο δίμηνο. Εκεί θα φανεί ποιος θα φορμαριστεί και ποιος θα κάνει τη διαφορά στον πρώτο γύρο. Και μετά, φυσικά, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ο Γενάρης και τι μεταγραφική ενίσχυση θα κάνει κάθε ομάδα, ειδικά στο μισθοδοτικό κομμάτι. Θέλω να μου σχολιάσει τον γκολ του Πρίγιοβιτς. Το γκολ του Πρίγιοβιτς είναι ένα γκολ οξυδέρκειας, ναι, αντίληψης και κατανόησης του πώς εξελίσσεται η φάση. Καταρχήν είναι στην κόντρα. Γιατί κάνει ένα λάθος αριστερός μπακ, αντιλαμβάνεται ότι δημιουργείται υπεραριθμία. Παίρνει τη σωστή απόσταση, σωστή συγχρονισμό, δεν βγαίνει offside. Το τελείωμά του. Κάνει ένα υπέροχο τελείωμα με το εξωτερικό στην αντίθετη κίνηση του τερματοφύλακα. Τι σου δείχνει το τελείωμά του? Ότι έχει την αίσθηση του γκολ. Όχι, έχει τεχνική στο τελείωμα. Έχει τεχνική, εντάξει. Το τελείωμα είναι πάρα πολύ καλό γιατί γίνεται με το εξωτερικό. Και χαμηλά. Και δύσκολη, γιατί μια πάσα δυνατή, παράλληλη και θέλει ιδιαίτερη τεχνική για να μπορέσει να. Δηλαδή είναι τελείωμα μια επαφή
Δεν μπορείς διαφορετικά να σκοράρεις εκεί πέρα. Με μια... εξωτερικό στο κουτουπιέ, στο πλαϊνό δίκτυο απέναντι. Ανάποδη κίνηση τερματοφύλακα. Ναι, δηλαδή, για παράδειγμα, ρε παιδάκι μου, τώρα να σου πω εδώ, ο Εμενίκε το βάζε, έτσι σχέδιο. Μπορεί και να το βάζε κατά τύχη. Ο Τζούρτζεβιτς το βάζε, έτσι σχέδιο. Αυτό που δείχνει ο Τζούρτζεβιτς είναι ότι έχει απόλυτη αίσθηση του σώματός του, αντίληψη της φάσης. Ναι. Δηλαδή, είναι ένα γκολ το οποίο σου αρέσει από πολλές απόψεις. Ναι. Και ένα άλλο έχει εκεί. Ναι. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικό γιατί το μάτς είναι στο 0-0. Ναι. Δεν είναι γκολ στο 3-0. Και παίζεται. Δεν είναι στο 3-0 να το κάνει φιγουρατζίδικα και τέτοια. Ναι. Είναι στο 0-0. Ναι, βέβαια. Είναι στο 0-0. Που σημαίνει ότι η μπάλα καίει και αυτός έχει την ψυχραιμία, έχει το κρύο αίμα να κάνει αυτή την ιστορία. Μετράει πάρα πολύ αυτό. Όπως και χθες που βάζει ο Τωροσίδη στον γκολ, τα άλλα εγώ δεν τα μετράω τα γκολ. Το πρώτο μετράω. Ποιο ξεκλειδώνει την άμυνα. Ο Τωροσίδη, επειδή ναι. είναι δικό μα παιδί. Ναι. Και τι πιστεύω. Ξανθιώτη. Και η αίσθησή μου θα κλείσει. Ξέρεις μια τρελή θεία που έχει, γιατί ήθελα να γράψει ένα βιβλίο. Μια τρελή τρελοκαμπέρο θεία που ήθελε να γράψει ένα βιβλίο εναντίον του Τωροσίδη. Και την πιάσαμε το Τρέχα Βασίλη εννοείς. Με το Ζουλομαδία την κυνηγούσε ο Τωροσίδης. Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι ο πατέρας του είναι ενεργός στην ομάδα του χωριού του, τον Άρη Πετινού. Το γήπεδο έχει. Άρης Πετινού. Στον Άρη Πετινού έπαιζε ο Ναυτόπουλος που σκοτώθηκε. Από τον Άρη Πετινού είναι ο Τωροσίδης. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε την καριέρα του, ένα χωριό 2 χιλιόμετρα από την Ξάνθη. Ξέρω ρε, μα εγώ όταν ήμουν φαντάρος. Ήρθανε στο σπίτι και στέλνανε στεφάνια. Ξέρεις γιατί. Υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής του Άρη Πετινού, συνομήλικος. Τον είχε κάνει μεταγραφή ο ΑΟ Ξάνθης το 88-89. Έχεις παίξει στην Ξάνθη? Όχι ρε. Σε τόσο μεγάλη ομάδα? Όχι ρε. Μπράβο. Κώστας Ραπτόπουλος σκοτώθηκε την ώρα που πήγαινε να υπογράψει ο Φουκαράς. Και στέλναν τα στεφάνια σε σένα να πω. Και στέλναν τα στεφάνια σε μένα. Γιατί και εγώ έπαιζα ερασιτεχνικό, τοπικό πρωτάθλημα, ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής. Τραγικές τέτοιες να πούμε. Συμπτώσεις, κομικονιμία και συνωνυμία ταυτόχρονα. Έπαιζε ο Φουκαράς στον Άρη Πετινού. Και ήταν λένε. Σέντερ φόρ έπαιζε, λένε δεκάρο εννιάρι, ήταν τι ήταν το παλικαράκι. Λέγανε εκεί στην περιοχή τότε ότι ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο. Το 88 έγινε το συμβάν. Το δυστύχημα, ναι, 88. Δηλαδή τη χρονιά που η ομάδα ανέβηκε στην Αλφα Εθνική, 88-89. Ίδιο όνομα, ίδιο επίθετο. Ίδιο όνομα, ίδιο επίθετο, ίδια ηλικία. Το μόνο που δεν έκανες δηλαδή ήταν σαν τον Κουσαντάρα στην ταινία να παρακολουθήσεις το μνημόσυνό σου, να πούμε. Ναι. Παραλίγο και θα γινώσουν σαν τον Κουσαντάρα. Ναι. Ψηλά τα Κυπαρίσια. Από Κυπαρίσια. Α, και έχει περάσει πολλές φορές από το μυαλό μου να κάνω μια ψεύτικη κηδεία για να δω αντιδράσεις, να πούμε. Ναι, θα το ήθελα. Ποιος θα στεναχωρηθεί πραγματικά, ε. Ε. Κοίτα να δεις. Κοίτα, μία είναι η μήνυ που θα στεναχωρηθεί. Να ακούσω ράδιο, να ακούσω. Ποιοι θα βρίζουν, ποιοι Γρηγόρη Κόκκινο θα ήθελα. Κόκκινο θα κάνει το στεναχωρεμένο, θα λέει τον Καριόλη πέθανε από μέσα του. Ναι, ναι. Ναι. Καταρχήν όλοι θα παριστάνουν του στεναχωρημένου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλοι. Τώρα από εκεί και πέρα. Ψάξε βρες. Να, μπράβο. Ναι. Ο Μύρτσος θα κάνει πάρτι. Τέλος πάντων, αφού λοιπόν μιλάμε για τον Άρη Πετινού την Τωροσίδη, ναι. Ο Βασίλης έχω την αίσθηση θα κλείσει την καριέρα στην ομάδα που αγάπησε πραγματικά. Ποιαν? Που είναι ο ΑΟΚ Ξάνθης. Ναι. Είναι ίσως και το λέει ο ίδιος και δημόσια ότι είναι ομάδα που αγαπά. Ναι. Νομίζω ότι για ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή που η Θεσσαλονίκη δεν έχει βγάλει παρόμοιο τέτοια ποιότητα. Έλα τώρα. Τώρα θα πάρει ο Κυρκώστας και θα αρχίσει να ουρλιάζει. Κοίταξε. Δεν έβγαλε η Θεσσαλονίκη ποιότητα παίξει σαν τον Τωροσίδη. Ο Τωροσίδης διακρίθηκε στο εξωτερικό. Έχει μια σταθερή πορεία. Σαν δεξί μπακ εννοείς. Σαν δεξί μπακ, λίγο είναι. Τώρα πρέπει να βάλουμε. Για πες μας καλά. Είναι ο πρώτος σκόρερ. Τι τίτλο πήρε ο Τωροσίδης, αδερφέ? Δηλαδή ήταν καταλυτική παρουσία του στον Ολυμπιακό. Τίτλο, τίτλο. Με τη Ρώμα, τι τίτλο. Κάτσε να το διευκρινίσουμε. Πήρε κύπελο. Α, ένα κύπελο με τη Ρώμα. Λίγο δεν είναι με τη Ρώμα να πάρει κύπελο στην Ιταλία. Στάσου, γιατρέ. Το υποβαθμισμένο ιταλικό κύπελο. Στάσου λίγο. Λες ότι. Όσο και να είναι. Ότι ο Τωροσίδης δεν έβγαλε άλλο δεξί μπακ η Θεσσαλονίκη σαν το Τωροσίδη, αυτό λες. Ο ναι. Τωροσίδης νομίζω αν. Αυτό λες. Αν βάλουμε Έλληνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι διαχρονικά έχουν επιστοποιήσει με παρουσία καλή στο εξωτερικό και συνέπεια. Δηλαδή είναι, είναι ο Παπασταθόπουλος, είναι ο Μανολάς, είναι ο Τωροσίδης. Αν πει. Είναι όλοι αμυντικοί. Θεωρείς τον Τωροσίδη τον καλύτερο δεξιό μπακ που έβγαλε η Ελλάδα ή. Ναι. 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 Τόσο πολύ. Παιχτάρα. Παιχτάρα. Δηλαδή και πριν κατέβει στον Ολυμπιακό, ερχόταν ως αμυντικό χαφ, σκόραρε από τις πίσω γραμμές, χρησιμοποιεί δύο πόδια. Εντάξει, ναι. Πληρέστατος ποδοσφαιριστής, γρήγορος, εγκεφαλικός. Τώρα εσύ μιλάς ως οπαδός της Ξάνθης και τρολάρεις το Θεσσαλονικιό ή το πιστεύεις πραγματικά? Δηλαδή, ναι. Δες τώρα συγκριτικά τι παίχτες έχουν βγει μέσα από την παραγωγική διαδικασία της Ξάνθης. Ναι. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη τρεις ομάδες, ναι. Βάλε και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς τέσσερις. Σμύρνης. Καλαμαριάς, ναι. Όπως και να ονομάζεται, ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ως Απόλλωνα Καλαμαριάς το γνώρισα και έτσι τον αγαπώ και τον εκτιμώ.
και δεν πρόκειται να μπω σε αυτό το τρυπάκι του Απόλλωνα Πόντου. Ναι. Εντάξει, ποτέ δεν πρόκειται να το κάνω. Ναι. Και το έχω τεκμηριώσει και στο παρελθόν για ποιο λόγο το κάνω. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη αντίστοιχη ποιότητα ποδοσφαιριστέ, όπω έχει βγάλει η Ξάνθη εδώ και μια 20ετία, δεν το έχει κατορθώσει. Ονόματα. Για πες μερικού. Ναι. Ζήκο. Ναι. Ζήκο, ναι, άλλο. Πατσατζόγλου. Πατσατζόγλου. Βρίζα. Μαλαδένη. Ουζουνίδη. Τώρα τι να συζητάμε. Μαχαιρίδη. Βενετίδη. Σιγάρε. Τι να συζητάμε. Δεν είναι τέρατα όλοι αυτοί δηλαδή τώρα. Δηλαδή τώρα δεν, δεν ήταν καταλυτικό παίκτη ο Στέλιο ο Βενετίδη. Δεν είχε μια συνέπεια. Δηλαδή δεν βγάλανε αριστε... στη Θεσσαλονίκη δεξί, αριστερό μπάκι σαν τον Βενετίδη. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και ο Λουμπούτη. Ιωσήφιδη. Όχι δεν νομίζω. Πάλα. Νομίζω ότι η Ξάνθη έχει βάλει τα γυαλιά. Σε όλες εδώ τις ομάδες του Λάκης. Για Έλληνα μιλάς. Για Έλληνες, για Έλληνες ποδοσφαιριστές. Συν ότι έχει φέρει ξένους πολύ χαμηλό κόστος οι οποίοι διέπρεψαν. Ναι. Με την εικόνα τους και με την παρουσία τους. Δηλαδή όλοι μνημονεύουν με τον Οαχίλη, τον Μαρτσέλο, τον Καρλάο, τον Μίτεφ, ναι. Το Γιαννότσκο, ναι. Πεχταράδες, το Ρατζίσκι, το Σολάρι. Καταρχήν αυτά που λες δεν λένε τίποτα, διότι είναι αυτονόητο ότι οι περισσότερες ομάδες ενισχύονται από τις επαρχιακές. Οι μεγάλες ομάδες παίρνουν από τα φυτώρια. Και, δηλαδή, βγάζει ένα παίχτη Ξάνθη, τον παίρνει ο Ολυμπιακός, τον παίρνει η ΑΕΚ, τον πήρε και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, θέλω να μιλήσω στο παίχτη ο Γούτας. Τα φυτώρια γίνονται στην επαρχία. Αυτό δεν λέει κάτι. Που λες εσύ. Οι μεγάλες ομάδες παίρνουν έτοιμους παίχτες κατά κύριο λόγο. Η Ξάνθη τους δημιουργεί. Τους μεγαλώνει η ίδια. Όχι μόνο η Ξάνθη, και άλλες επαρχιακές ομάδες. Δηλαδή, και η Δράμα είχε φυτώρια. Και αυτό έχει βάλει που έχει κάνει η ομάδα δικιά μας, νομίζω το έχει κάνει καμία άλλη ελληνική επαρχιακή ομάδα. Με τέτοια συνέπεια και... Τι να πω, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ομάδα... Εάν σου κρατούσε ρε φίλε όμως θα έπαιρνε και κανένα τίτλο τότε. Μα η ομάδα έχει συγκεκριμένη φιλοσοφία. Εντάξει ρε φίλε, γιατί όμως να μην, μια φορά να μην κάνει μια ομάδα να πάρει ένα τίτλο δηλαδή. Εντάξει, έφτασε ένα τελικό κυπέλου. Και τι, και εγώ έφτασα σε 4 και δεν είδα χαρά. Τι λέει αυτό. Γκολ δεν είναι. Εντάξει, έπαιξε 4 φορές σε Ευρώπη. Για μένα καλή είναι η συνέπεια σε αυτό το κομμάτι που λες, αλλά πρέπει μια ομάδα κάποια στιγμή, τουλάχιστον όταν έχει μια συνεπή παρουσία στην Αλφα Εθνική τόσα χρόνια, πρέπει να διεκδικήσει κάτι μια φορά. Φίλε, είναι μια ομάδα σταθερότατη. Αυτό που λες τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τους πλάγιους μπακ της Ξάνθης είναι προκλητικό. Μα είναι πραγματικότητα. Αλλά θα πρέπει να σε απαντήσουν. Λέει για τα φυτώρια, εντάξει. Δεν λέει κανείς ότι όλες οι επαρχιακές ομάδες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Εντάξει, και οι μεγάλες ομάδες τροφοδοτούνται από αυτά τα φυτώρια. Αν δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό. Δεν μου δείχνει κάποια ανωτερότητα εξάδεις αυτό το πράγμα δηλαδή. Ένας από Θεσσαλονίκη ο οποίος βγήκε ότι καθιερώθηκε στο εξωτερικό και έχει και αυτό συνεχόμενη παρουσία εφόσον βέβαια μεγαλώσει κι άλλο είναι ο Σταφυλίδης ο Κώστας. Ναι. Ο μοναδικός αξιόλογος ποδοσφαιριστής ο οποίος βγήκε από την πόλη της Θεσσαλονίκης ναι. Την τελευταία 15 ετία. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος. Χαριστές. Ποιος χαριστέας τώρα εντάξει επειδή... Τι ποιο χαριστέρα, δεν μα είπε μαλαδένι, βρε να μην σε πω τώρα τίποτα. Δηλαδή, ο χαριστέρα. Μα κόψει και ο Χιλιτίδης. Έριξε τον Πανετολικό Β' Εθνική, σε παρακαλώ, μιλέ τώρα χαριστέρα. Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Τι να τραπώ, δεν τρέπεσαι λίγο. Παίχτη ο οποίο έκανε καριέρα μόνο με την εθνική του ομάδα. Τι μόνο, τι μόνο με την εθνική. Πε μου, τι κατάφερε ο χαριστέρα στο εξωτερικό. Σε συλλογικά. Πήρε. Άσε τα συλλογικά, ρε. Πήρε ένα γύρο με την εθνική που δεν το πίστευε ο κανένα. Δεν υπάρχει ούτε στη φαντασία. Για μένα, Βασίλη, να σου πω κάτι. Σιβέρτερ Βρέμι δεν έκανε καριέρα ο χαριστέρα. Δεν θα μα πει τώρα το μαλαδένι μου, ρε. Για να δει τι θα πει ποδόσφαιρο εθνικών ομάδων. Τι μηδένι τη είσαι, ρε. Θα μου πει τώρα για το χαριστέρα και μου λέει το μαλαδένι. Για να δει τι θα πει ποδόσφαιρο εθνικών ομάδων. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα πολύ τρανό και 38 πρόσφατο το οποίο δείχνει ότι οι εθνικές ομάδες είναι αλλοπρόσαλες και είναι φυσικά μία πάνω μία κάτω. Ναι. Ποια έχει τον τίτλο της πρωταθλήτριας Αμερικής τελευταία διετία, δις, συνεχόμενα. Πού ξέρω εγώ, η Γκάλαξη είναι να πούμε. Ε? Η Χιλή προκρίθηκε στο Μουντιάλ. Η Χιλή. Όχι. Έχασε. Αποκλείστηκε. Και... Αυτό δείχνει ότι οι εθνικές ομάδες επειδή είναι ομάδες καθαρά περιστασιακές. Άρα να τα ξεκόψουμε για να μην γίνονται ούτε Μουντιάλ ούτε Γιούρο. Το ποδόσφαιρο εθνικών ομάδων πιο πολύ έχει γεμίσει το χειμερινό κουπόνι. Δηλαδή είναι άθλιο. Ομάδες χωρίς ομοιογένεια που πιο πολύ καθορίζεται η επιτυχία του. Καλά, ρε, δεν έχει δει τώρα ποδόσφαιρο από Ολλανδίες, από Γερμανίες, από Ιταλίες, από Ισπανίες. Δεν έχει δει μπάλα τώρα. Θα μα τρελάνε από Βραζιλίες, από Αργεντινή χρονιές. Και την μπάλα που ομάδες έχω δει, ανομοιογενείς, την μπάλα που έχω δει στο Champions League δεν την έχω δει από καμία εθνική ομάδα. Εντάξει, εσύ προτιμάς να βλέπεις την ποιοτική γάμα εθνική και τα τοπικά. Εκεί που πας βλέπεις ποιότητα να πούμε και σε φταίνει και δεν βλέπεις τις εθνικές ομάδες. Και μειώνεις την εθνική Αργεντινής, Βραζίλες κλπ. Αυτές οι ομάδες. Δες εσύ ποιότητα εκεί το Κορδελιό με το τέτοιο που παίζουν. Με τον Οδυσσέα Κορδελιού ξέρω. Κάνουν μαζί προπόνηση αυτοί οι ποδοσφαιριστές όλη τη χρονιά. Και τι έγινε.
Αυτό έχει είναι πάει... τέτοιοι, είναι παιχταράδες όμως και με έναν καλό προπονητή θα σε βρεθούν δύο εβδομάδες και θα παίξουν μπάλα. Γι' αυτό είσαι Αριανός. Τι να τον πω. Αντιποδοσφαιρικός δηλαδή. Αντιποδοσφαιρικός που βλέπω μπάλα από τις εθνικές ομάδες και εσύ τις βλέπεις μη ποιοτικές. Δηλαδή, δεν παίζεται ποιοτικό ποδόσφαιρο στις εθνικές ομάδες. Δεν έχει δεν βλέπεις δηλαδή ελκυστικό ποδόσφαιρο εσύ. Όχι. Και βλέπεις από αυτό το. Και βλέπεις από την Σκότα Ξάνθη ποιοτικό ποδόσφαιρο. Και δεν βλέπεις από τις εθνικές. Ομάδες οι οποίες είναι μαζί συνεχόμενα. Δηλαδή, αυτοματισμούς δεν μπορεί να βγάλει μια εθνική ομάδα. Δεν βγάζει. Είναι εύλογο. Δεν βγάζει. Πού να τους βρει τους αυτοματισμούς. Εθνική Ισπανία δεν έχει βγάλει αυτοματισμούς. Εθνική Ισπανία, η εθνική Βραζιλία, η εθνική Αργεντινή, η Γερμανία. Ταχυδυναμική, δυνατή, η Ιταλία με τις άμυνες, με φιλοσοφίες εθνικές ομάδες, θα μας βγάλει εσύ τώρα. Κατά βάση στηρίζεται σε δύο ή τρεις ομάδες για να έχουν κάποια βοήθεια ομοιογένεια. Δηλαδή και η Μπαρσελόνα ξέφυγε. Γιατρέ, σήμερα ξέφυγε. Μιλάω καθαρά. Θα ακούσει και τον κόσμο σε λίγο. Δεν λέω θα ανοίξει, ναι. Τώρα έχει παρακολουθεί πάντω ποδόσφαιρο εθνικών ομάδων. Τώρα, είναι... Θα πρέπει να βρει τώρα παίχτε παλιού να σε πει. Αυτό που με ενοχλεί στο ποδόσφαιρο είναι ότι τι παίχτε. Και μιλάμε για τοπικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει να λε τι ομάδα, τι ωραίε συνεργασίε. Και δεν βλέπει τι εθνικέ εσύ συνεργασίε, δηλαδή. Όχι. Τι όχι. Να σε πω, ρε φίλε. Μα είναι λογικό. Τι να σε πω, ρε φίλε. Μα είναι λογικό. Έχω δει εγώ εθνική Ολλανδία να τη χαίρομαι που είμαι και ο παδό τη εθνική τη παλιά, των καλών εθνικών τη Ολλανδία. Γιατί τώρα είναι για κλάματα. Δεν πέρασε. Για κλάματα είναι. Δηλαδή, δες τώρα μια ομάδα η οποία στο προηγούμενο Μουντιάλ τερμάτισε τρίτη και μια ομάδα η οποία πήρε δύο φορές το πρωτάθλημα Αμερικής είναι εκτός Μουντιάλ. Σε Μουντιάλ που μπαίνουν 32 ομάδες. Και τι απαγορεύεται δηλαδή. Αυτό δείχνει ότι οι ομάδες αυτές δεν έχουν σταθερότητα. Και βλέπεις ας πούμε Μπαρτσελώνα, Ρεάλ, Γιούβε, Μπάγερν, συνέπεια... Αφού δεν έχουν σταθερότητα, για πες μου λίγο, τα Μουντιάλ που έχουν πάρει κάποιες ομάδες, είναι λίγο πολύ κάποιες συγκεκριμένες ομάδες που έχουν πάρει τα παγκόσμια και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και εσύ μου λες δεν έχουν σταθερότητα. Η Βραζιλία που έχει πάρει πολλά συνεχόμενα, που έχει πάρει τα συνεχόμενα, που έχει πάρει η Γερμανία, ξέρω εγώ, η Ιταλία... Η Γαλλία με συνέπεια. Δηλαδή, αυτές οι ομάδες που είναι σταθερά εκεί που είναι και έχουν πάρει Μουντιάλ και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα δεν δείχνουν σταθερότητα και συνέπεια. Εντάξει, λογικό είναι κάποιες ομάδες, τη μια θα πρωταγωνιστούν, την άλλη όχι. Αλλά υπάρχουν ομάδες που είναι συνεπείς στις παρουσίες τους. Απάντα, γιατρέ. Τι να απαντήσει, δεν έχει να απαντήσει. Πάμε στον κόσμο και δεν θα τρελαθούμε. Όχι. Εγώ έχω πει κάτι. Δηλαδή, παλαιότερα εθνικές ομάδες, επειδή δεν υπήρχε αυτή η οργάνωση σαν τηλεοπτικό προϊόν του Champions League, το Europa League. Ήταν εύλογο επειδή μαζεύαν θεωρητικά τους καλύτερους ποδοσφαιριστές από τις χώρες τους κτλ. Να προσδοκείς να βλέπεις το ποιοτικότερο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο ήταν και άλλη υφής. Δηλαδή πιο πολύ ήταν ατομικό άθλημα παρά ομαδικό. Όσο όμως εξυγχρονίζεται. Ένα Μουντιάλ και ένα ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πάντα έχει τη δική του γοητεία. Εμένα δεν με γοητεύει. Βλέπεις κόσμο με τις φανέλες, με τις εκδρομές αυτές στην κερκίδα εκεί, να είναι ξέρω εγώ ανάμεσα. Ο βαμμένος άλλος με τα χρώματα της εθνικής του, με τις σημαίες. Ο Μέση λέει τώρα. Ο Μέση τώρα. Τελειώνει μια πολύ απαιτητική χρονιά με την Μπαρτσελόνα και έχει Μουντιάλ. Και λέει πάλι θα τρέχω καλοκαιριάτικα με αυτή την εθνική. Δηλαδή ρώτα ένα ποδοσφαιριστή αυτό που είναι το καθαρό προϊόν τι θα σου πει για τις εθνικές ομάδες. Ο ποδοσφαιριστής όμως που θέλει να ανέβει. Υπάρχει όμως μπράβο, το χρησιμοποιεί διαβατήριο. Δηλαδή να σου πω κάτι. Δηλαδή, εσύ για ένα καλύτερο συμβόλαιο. Είσαι ένας έξυπνος αγοραστής. Θα πας να πάρεις τον Μπρίγιοβιτς με ένα γκολ στην εθνική Σερβίας. Σε παρακαλώ. Θα τον κρίσει με το σύλλογο του. Αν πάρει πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ ο Πρίγιοβιτς. Ευλογία για τον ΠΑΟΚ να τον σκοπουλήσει. Είναι πολύ πιο ευλογία. Σημαντικό. Ευλογία. Αφού δυστυχώς λειτουργεί έτσι το ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, πιάνονται κάποιοι κότσο, τον πιάνει κότσο τον άλλον, γιατί λέει έπαιξε λέει καλά με την εθνική. Ποια εθνική ρε παιδιά. Πούλα τον 6-7 εκατομμύρια να γίνει μάγκα. Τέλος πάντων, αν ο ΠΑΟΚ είναι έξυπνο και τον πουλήσει με ένα παιχνίδι μόνο, μπράβο του. Μέσα. Τέλος. Όχι με ένα παιχνίδι εγώ μόνο. Εγώ δεν τον αγόραζα με ένα παιχνίδι γιατί μόνο. Και στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει όντας κακός βιολογικά έχει λοιπόν, πετύχει τέρματα. Λοιπόν, και γράφει το κοντέρ. Ναι, σωστό. Έτσι. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις. Μία ερώτηση και για τους δυο σας. Ναι. Και για τον κόσμο. Υπάρχει η κουβέντα να γυρίσει η εθνική ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Να παίξει στη Νέα Τούμπα κτλ. Ποια είναι η άποψή σου? Αδιάφορο. Η δική μου άποψη είναι ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πιο ακατάλληλη πόλη να φιλοξενήσει εθνική ομάδα, γιατρέ. Κοίταξε, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι το καταλληλότερο γήπεδο αυτή τη στιγμή να φιλοξενήσει αγώνες εθνικής ομάδας από άψη υποδομής, από άψη γεωγραφίας τα λοιπά είναι το LFC Arena. Είναι μια ουδέτερη γεωγραφική περιοχή η Λάρισα. Είναι γενικότερα ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας διψασμένη για θεωρητικά υψηλό ποδοσφαιρικό θέαμα. Είτε πανθεσσαλικό. Για μένα εθνική ίσον ο ΑΚΑ, τέλος.
Τίποτα άλλο. Νομίζω στα μεγάλα. Μόνιμα αστικά, και για πάντα εκεί ο ΑΚΑ. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή να σου πω κάτι, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτό που λέμε έδρες ομάδων που έχουν πολύ ισχυρό οργανωμένο παδικό κομμάτι, όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, φαινόμενα τα οποία παρατηρήθηκαν χθες στο Καραϊσκάκη θα παρατηρηθούν και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, πολύ εύκολα μπορεί να γίνει αντίστοιχο περιστατικό και εδώ πέρα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει στη Λάρισα, όπου κυρίως δεν υπάρχουν σύνδεσμοι οπαδών μεγάλων ομάδων. Ναι. Είναι ένα πολύ σημαντικό κριτήριο για να απευθυνθούν φαινόμενα όπως το χθεσινό. Μιλάω για το θέαμα το οποίο δείχνουν κερκίδες. Ναι. Και συν της άλλης, η Λάρισα απέχει γεωγραφικά, επειδή είναι στο κέντρο της Ελλάδας, από πολλές περιοχές κοντά στα 1,5-2 ώρες. Οπότε μπορεί, ας πούμε, σε ένα καλό πληθυσμό κομμάτι της χώρας να προσελκύσει κόσμο ο οποίος θέλει να δει ένα παιχνίδι εθνικών ομάδων. Εγώ ναι. πιστεύω ότι και η Θεσσαλονίκη δεν θα την αγκαλιάσει και την εθνική για το λόγο ότι υπάρχει και η νοοτροπία. Κόμπλεξ. Όχι κόμπλεξ, υπάρχει νοοτροπία ότι η εθνική είναι των Αθηνών. Είναι των Αθηνών και μανατζερίστικη ιστορία. Ψέματα. Οπότε η Θεσσαλονίκη δεν είναι. Ψέματα. Δεν είναι ψέματα. Οπότε ο Θεσσαλονικιός, κατά τη γνώμη μου, ναι. δεν θα την αγκαλιάσει ούτε θα την αγαπήσει, πιστεύω. Και μπορεί να θέλει να τη βλέπει στο ΑΚΑ, αλλά δεν θα την αγκαλιάσει αν έρθει εδώ πέρα για να ναι. την παρακολουθήσει. Αυτό πιστεύω. Ναι. Σωστό. Γνώμη μου είναι ο ΑΚΑ, τέλος, τίποτα άλλο. Και εγώ έχω δώσει γνώμη τη Λάρισα ως ουδέτερη επιλογή. Ο ΑΚΑ, ε. Τι να κάνει, ποιος θα πάει στη Λάρισα. Ο ΑΚΑ. Σε πληροφορώ σε ένα γήπεδο 17.000 θέσεων όπως είναι το ΑΚΑ. Ξέρεις ότι ο Ιβάν Σαββίδης. Μια χαρά πάει ο κόσμος. Επειδή πληρώνει πολλά λεφτά. Στο Καραϊσκάκης η εθνική ομάδα λέει στη Νέα Τούμπα αρχίσε τζάμπα, πληρώνεις μηδέν, τζάμπα, τζάμπα όλα, τα πληρώνω εγώ για εντάξει, την εθνική. Ένα πολύ σημαντικό κριτήριο. Λέει ο Σαββίδης, πρόσεξε, μένεις στο Μακεδονία Παλάς τζάμπα, τρως πίνεις πηδάς τζάμπα, μάρκετινγκ τζάμπα, τα κάνω εγώ όλα. Ένα πολύ σημαντικό κριτήριο, ναι, φοβερό, είναι, ξέρεις ποιο είναι. Είναι φοβερό. Το κίνητρο ποιο είναι από το να αυτό. Υπάρχει διεθνές αεροδρόμιο στην πόλη που θα παίξει και εθνική. Και αυτό είναι κύριε. Διεθνές αεροδρόμιο. Έχει διεθνές αεροδρόμιο. Τουρισμός. Τουρισμός. Μπορεί να έρθουν, ας πούμε, αν έρθει μια χώρα που υπάρχουν οπαδοί εθνικών ομάδων. Και ο Μπουτάρης το θέλει. Δηλαδή, μια ναι. Σουηδία, μια Δανία, μια Νορβηγία, μια Γερμανία που μετακινεί πάρα πολύ κόσμο. Εμπορικά είναι προς το συμφέρον της πόλης. Ασφαλώς. Καθαρά για το εμπορικό κομμάτι, συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια. Γιατί προχθές έπαιζε Ολλανδία-Σουηδία και είδα 10.000 Ολλανδούς-Σουηδούς στο Άμστερνταμ. Ναι. Είδες. Μια χώρα 9 εκατομμυρίων κατοίκων. Μετακίνησε 10.000 κόσμο για μάτς το οποίο εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι και εγώ ήταν η Σουηδία. Ήξερα ότι δεν θα χάσει 6-0 από την Ολλανδία. Αλλά όμως πήγανε και εμένα μου έκανε πολύ θετική εντύπωση το γεγονός ότι ήταν το τελευταίο μάτς του Ρόμπερ με τη φανέλα της Εθνικής Ολλανδίας. Δηλαδή η αποδοχή και από τους Σουηδούς και σαν ποδοσφαιριστές και σαν οπαδούς. Εντάξει, γιατί είναι μια μεγάλη ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Διάλειμμα. Ανοίγουμε γραμμές. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Τι αφήσαμε. Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει την επικαιρότητα. Δεν θέλω να ξεγυρίσω τα ίδια και τα ίδια που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Και σε κοινωνικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο. Δεν άλλαξε κάτι σε μια εβδομάδα. Σαφώς και δεν άλλαξε. Τίποτα για μένα προσωπικά. Από εκεί και ύστερα, επιτέλους ξεκινάει το πρωτάθλημα σε όλες τις χώρες. Έχουμε Liverpool United, έχουμε Ατλέτικο Μπαρτσελόνα, έχουμε Ρώμα Νάπολη, Ιουβέντους Λάτσιο, ματσάρες Ίντερ Μίλαν. Ναι. Ωραία μάτσα ελληνικό πρωτάθλημα, Πανιώνιος Ολυμπιακός, Ξάνθη ΑΕΚ. Ναι. Επιτέλους να γουστάρουμε ποδόσφαιρο. Ναι. Φτάνει με τις ξενέρωτες εθνικές. Φύγαμε. Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μεγάλος διαγωνισμός στο Μετρόπολης 95.5 σε συνεργασία με τη Volton. Δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Για έναν ολόκληρο χρόνο. Οι κληρώσεις έχουν ξεκινήσει. 45 κληρώσεις. Δηλαδή 45 τυχεροί ακροατές θα έχουν δωρεάν ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Η λήψη των συμμετοχών συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Μπες τώρα στο metrosport.gr ή στη σελίδα του Μετρόπολη στο Facebook. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στην ειδική φόρμα που θα βρεις, πάρε μέρος στις κληρώσεις και κέρδισε δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο. Παράλληλα, συντονίσουμε το Μετρόπολης 95 και 5 στις 9 και 4, 12 και 4, 3 και 4. Μόλις ακούσεις το όνομά σου, μη χάσεις χρόνο, είσαι ο εκλεκτός. Κάλεσε στο 2310-90-90-90 μέσα στα επόμενα 30 λεπτά, πες το συνθηματικό Volton στον αέρα και κέρδισε. Και μην ξεχνάς, και μόνο η συμμετοχή σου κερδίζει. Δώρο για όλους, ένας μήνας ηλεκτρικής ενέργειας. Powered by Volton. Ρεύμα εμπιστοσύνης.
Πάρ! Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Delivera. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, ακούμε τον κόσμο, τώρα είναι 1:03, μέχρι τις 2 ακούμε τον κόσμο, έτσι παρέα θα πάμε, έτσι. Εμείς είπαμε, αναλύσαμε μπάσκετ, είδαμε το ρεπόρτερ μας τον Πολύπυρο να μας αναλύει τις ομάδες, ανέλυσες ιστορίες, είσαι άψογος που έπιασε στη διάδα και είσαι μέτρ του στοιχήματος στο Μετρόπολη, σιγά σιγά θα έχεις τις επιτυχίες σου. Για το μαγαζί δεν είπες τίποτα, θα πούμε στο τέλος. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, ναι. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Μη με κάνεις και φωνάζω, φίλε. Πονάει ο λαιμός μου. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, καλημέρα. 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 Το γιατρό θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι. Εδώ είναι ο γιατρός. Ακούω, ναι. Τελευταία φορά στο γιατρό πότε πήγες εσύ? Τώρα... Είναι δυνατό να μας λες τώρα για συνέπεια, δεν έχουν συνέπεια οι εθνικές ομάδες, έχει συνέπεια η Ξάνθη? Η Ξάνθη είναι μια ομάδα που αγωνίζεται σε βάση 9 μηνών κάθε εβδομάδα. Οι εθνικές αγωνίζονται στη Χάση και τη Φέξη. Είναι λογικό, ρε εσύ. Όταν λέω συνέπεια, δηλαδή αυτό που σου παρουσιάζω σαν θέαμα είναι ικτρό. Μιλάμε για το καθαρά αθλητικό προϊόν. Ποιο είναι ικτρό? Είναι ικτρό, ποδοσφαιρικά ικτρό. Τώρα κάθεσαι να δεις μάτσα εθνικών. Βραζιλίες, Αργεντίνες, ρε φίλε, γιατί Αργεντινές, Ολλανδίες δεν έχουν παίξει μπάλα. Τώρα Ισπανίες αυτά. Δεφορμέ σήμερα, δεφορμέ. Δηλαδή, να σου πω κάτι, είστε ποδοσφαιρικά αυτό που λέω άχητοι, άμα σα αρέσει το ποδόσφαιρο εθνικών ομάδων. Θα το λέω ομά. Δε Οδυσσέα Κορδελιού, ξέρω εγώ. Προτιμώ να δω το γεγονό ότι πήγα να δω ένα μάτσο. Πάω να δω ένα μάτσο το οποίο πάει στο 2-3. Ρίγα Φεραίρο. Ομάδα αυτό είναι Bios, ποιότητα. Bios, τι να δεις, τώρα. Να βλέπεις τώρα, να Αχιλέα Μπέο να ρίχνει κλεφτές ματιές στο διτητή. Αυτή είναι δηλαδή, ποιότητα. Αυτό, το folklore, η κουλτούρα. Να υπάρχουν κάποιοι στην Κερκίδα και να λένε είστε από την Κατερίνη, είστε ξένοι, δεν ανήκετε στο Βόλο. Δηλαδή, και να είναι ένα μάτσο το οποίο έχει 5 γκολ, να βλέπεις την απή του Γκαρσία. Δηλαδή, οι Σουηδοί που πήγανε τώρα στην Ολλανδία που είπες 10.000, τι τους λέγανε οι Ολλανδοί? Τι είστε, από το Άμστερνταμ, τι είναι? Οι Σουηδοί, οι Δανείοι και αυτοί οι Βορειοευρωπαίοι έχουν σε μεγάλη εκτίμηση τις εθνικές τους ομάδες. Και έχουν πραγματικά οπαδούς εθνικών ομάδων, τόσο και οι Γερμανοί. Γιατί. Κουλτούρα δεν έχουν αυτοί οι ποδοσφαιρικοί, δηλαδή συνέπεια δεν έχουν. Οι Έλληνες έχουν. Δηλαδή οι Έλληνες. Άσε, κοιτάουν οι Έλληνες. Δηλαδή, εγώ βλέπω το εξής. Ο κόσμος δεν έχει ενδιαφέρον. Οι Έλληνες είμαστε όπου έχει φως εκεί πάνω. Μ' άρεσε, ρε φίλε, ο παγκόσμιος Πετρούνιας που ήρθε στο αεροδρόμιο και ήταν η μαμά του, η γιαγιά του, η θεία του, η αδερφή του και δύο φίλοι του. Και ο άλλος ο Μουσάτος, ο υπουργός, πώς το λένε, ο Βασιλιάδης, και δεν ήταν κανένας άλλος. Οι αεροσυνοδοί ούτε το γνωρίζανε. Ποιος άλλος θα είναι, γκόμενά το φούρνο έχει πάει στο survivor να πει. Πάντως να πω την αλήθεια, τώρα α πούμε δεν περιμένεις πώς και πώς να δεις το Liverpool United το Σάββατο. Όχι, τον Πετρούνια ήθελα να δω. Καλά, α τον Πετρούνια. Έχει λίγο. Κάνει καλύτερο θέμα ένα Πετρούνια. Καλά, εντάξει, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι με οπαδικά γυαλιά, γιατί φαντάζομαι θα είσαι μια από τις τρεις λαϊκιστικές ομάδες της Θεσσαλονίκης. Βλέπετε την Ξάνθη και. Γιατί εσύ μέχρι πέρυσι τι ήσουν? Κοίταξε. Εσύ μέχρι πέρυσι τι ήσουν? Εντάξει, εγώ προσωπικά γνώρισα τον Ηρακλή Θεοδωρίδη και τον αγάπησα. Μια ομάδα που ήταν πολύ κοντά στην Ξάνθη Πανόπουλου, σαν συμπεριφορά. Τώρα το πόσο ο Ηρακλής έχει καταντήσει σε αυτή την εικόνα να παίρνει δανεικούς από τη Δόξα Δράμας. Μπράβο στη Δόξα και την περιφέρεια που δανείζει στον Ηρακλή τον Κακομοίρη. Μπα και σώσει τη Γάμα Εθνική. Εντάξει, τώρα τι να. Και αυτό είναι. Να πω κάτι ακόμα. Συγχαρητήρια και στο φίλο τον Αριανό. Εγώ προχθές τη διάδα που είπε την έπιασα. Έβαλα ένα κοστάρικο. Μπράβο, ρε φίλε. Και έβαλα και 5 βρουλάκια τώρα σε αυτό που είπε πάλι. Να δούμε. Μακάρι να πάμε καλά. Έβγαλε ένα κατοστάρικο με συνδυαστική απόδοση για να δούμε τι ποντάρει. Όχι κατοστάρικο, ρε, 20, 20, εντάξει. Α, 20 ευρώ. 1,60 επί 1,85, 1,90 πόσο ήταν. Ναι, εντάξει, δεν βάζουμε και πολλά, δεν μας περισσεύουν. Εντάξει, για το χαβαλέτο. Ξεκούραστα, φίλε, ούτε ναι. Κοίταξε, το μπάσκετ έχει ένα καλό, ότι είναι 50-50 πιθανότητες να βγει αυτό που ποντάρεις. Οπότε, αν δεις προς τα που πάει αγωνιστικά ένα παιχνίδι,
μπορεί να έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Ναι, και ένα σχόλιο θέλω να κάνω πάνω σε αυτό που έλεγε ο Παρθενάκης πριν για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Να δώσουμε μια ευκαιρία. Ευκαιρία να δώσουμε, ρε φίλε, αλλά αυτό το πράγμα που βλέπει. Έτσι. Βασικά, δεν βλέπει τίποτα. Δηλαδή, χωρίς πλάνο, χωρίς αρχή και τέλος. Ο λόγος που λέω ηρωικό τον Αριανό είναι ότι είναι χρόνια, έχει να δει τίτλο. Πάρα πολλά χρόνια. Έχει μάθει τον Άρη σε άλλα στάνταρ. Ακόμα και όταν τελειώσαν τα πρωταθλήματα, είδε Άρη να παίρνει κύπελο στην Προύσα, είδε να παίρνει κύπελο με τον Ολυμπιακό στη Λαμία τότε, είδε να παίρνει τίτλους, να βλέπει θέαμα, να βλέπει μπάσκετ, να βλέπει Ευρωλίγκα, να παίζει Ευρωλίγκα. Ο Παοξής έχει δει τελικούς με Άρη, έχει δει, ξέρω εγώ, και αυτός Final Four. Έχει δει. Λίγο μπάσκετ να δει. Αυτό το πράγμα που βλέπει τώρα δεν βλέπετε. Όσο και να θέλει να συμπαρασταθεί, ναι, στην ομάδα, έχει του, ομάδα δεν μόνο μπορεί τρία να παιχνίδια. Αντέξει αυτό το θέαμα. Όχι, τρία βλέπεις. Παιχνίδια έχει παίξει η ομάδα. Δηλαδή, αυτό μια που βλέπει. Δηλαδή, εγώ και εσύ να πάμε να παίξουμε τώρα, να βρούμε μια μπασκέτα σε ένα σχολείο, να πάμε να παίξουμε, αυτό το πράγμα βλέπει. Δεν βλέπετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχει δίκιο ο φίλος. Εγώ καταλαβαίνω και γιατί. Ή ένα σύστημα δεν του έχει δείξει. Κοίταξε, δεν βλέπετε αυτή η ομάδα. Καταρχήν, εμένα μου αρέσει το γεγονός ότι εμπιστεύτηκε ένα νέο σχετικά προπονητή ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο οποίο σκέφτηκε φυσικά. Σκέφτηκε ή ήταν θέμα που έλεγε. Εδώ τώρα είναι η Ευρωλίγκα. Τέλος. Όπου βλέπει μπάσκετ και σπίτι. Αυτό είναι. Δεν έχει. Ο κ. Παπαθεοδόρου. Τελειώσαν τα προβλήματα. Τα καθαρίσαν. Κάτσε ρε φίλε. Ο Παπαθεοδόρου τώρα δηλαδή. Τι καριέρα έχει και ήρθε στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή να το δούμε. Βάζει δύο χρόνια. Πήρε μια ομάδα από πουθενά την Κηφισιά και την έχει φτάσει στο Α1. Στην Α1. Την Κηφισιά πήρε ρε φίλε. Για την ομάδα που πήρε να πούμε. Για εσένα σε ρίχνει από κάτω με την Κηφισιά όμω τότε πριν 2-3 χρόνια. Πριν 2-3 χρόνια, εντάξει, κοίταξε, έφερε, ανέβασε την Κηφισιά, τι άλλο έκανε. Για μένα μου αρέσουν τα φρέσκα μυαλά παντού. Ο Σούλης ο Μαρκόπουλος... Φρέσκο μυαλό, αλλά να έχει δείξει και πέντε πράγματα, αυτός δεν έδειξε είναι τίποτα. Είναι λίγο. Έχει πάρει δύο χρυσά ευρωπαϊκά με τις εθνικές αναπτυξιακές ομάδες. Λίγο είναι. Ρε φίλε, με την ίδια λογική να πάρουμε δηλαδή την να το κρεμάσουμε. Την ποδοσφαιρική γυναικεία ομάδα του ΠΑΟ, να το και μια... Να τον πάρουμε να τον κάνουμε στην Παρτιζάν, που έχει πάρει τα πρωταθλήματα. Ο άνθρωπος συγκεκριμένος είναι νέος. Και έχει ακόμα να δείξει και θα μάθει. Για, ακόμα και μια αποτυχία. Πρέπει να μάθει δηλαδή στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τι θες εσύ να έρθει. Καταρχήν τι στόχους έχει ο ΠΑΟΚ φέτος στο πρωτάθλημα, ρε παιδιά. Από τη στιγμή που υπάρχουν ξένοι. Εγώ δεν σου λέω ότι έχει ψηλού στόχου, εγώ δεν σου λέω τίποτα, δεν έχει στόχο. Αλλά να δούμε λίγο μπάσκετ. Αυτό δεν βλέπετε. Α μπει ο Χαραλαμπόπουλος, α μπει ο Κόνιαρη στα νέα παιδιά να τα δουλέψει, να τα βελτιώσει. Και από εκεί και στρα βλέπουμε, ρε παιδιά. Εντάξει, ρεμίστε, τρία παιχνίδια έχουν παιχτεί. Έφυγε το μήνυμα. Μιλάμε με τον επόμενο δεν το κάνουμε. Δεν τα μείνει καλά. Πολύ επιφανειακά κρίνεται τα πράγματα. Πάμε κόσμο, καλημέρα. Είναι 9 μήνες. Σους, δεν, ναι. Τώρα εντάξει. Δεν τους μπορώ αυτούς. Δεν τους μπορεί. Γεννήθηκαν γκρινιάριδες. Ναι. Έλα, φίλε. Καλή σου μέρα, Κωστή μου. Έλα, κουνιάριδες. Καλώ το να. Πόσοι βασίλειδες πέσανε εδώ πέρα. Στου βασίλειδες είμαστε μαζεμένοι μαζί με εμένα τρεις. Η Β' Εθνική πάει πίσω, ένα ξέρεις, και άλλο καθυστερεί η έναρξή της. Καλό για τον Άρη. Πιο πολύ εσύ καίγεσαι και τη Β' Εθνική, δεν το λέω τώρα με οπαδική προσέγγιση. Όχι, μ' αρέσει το πρωτάθλημα. Ζω και αναπνέω για αυτό το πρωτάθλημα. Το έχεις το καλό. Δεν είναι καλό για τον Άρη αυτό, είναι κακό για τον Άρη αυτό. Λοιπόν, γιατί ο Άρης δείχνει ακόμα και μέσα από τα φιλικά ότι παρουσιάζει μια κατάσταση σχεδόν κοίταξε, ετοιμότητας για και θέλει να ξεκινήσει γρήγορα. Για τον Άρη είναι κακό γιατί υπάρχει αυτό που λέμε η κόπωση για μια ομάδα που δεν είναι τόσο καλά στα οικονομικά της. Και όσο πάει πίσω, αυτό είναι boomerang. Ο Άρης θέλει να ξεκινήσει και γρήγορα το πρωτάθλημα. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Δεν μπορούμε εκπαιδευμένοι να ξέρουμε να κρίνουμε σχεδόν. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εγώ θέλω να δω στο Χαριλάο. Δεν πήγα την Κυριακή, αν και είχα πει ότι θα πάω το μάτς με τη Λάρισα. Ήταν αυτή η ομάδα της Λάρισας, ήταν η χειρότερη που κυκλοφορεί στην πιάτσα αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι θα πήγαινες αλλά δεν θα μιλούσες και πολύ. Θύρα δύο άδεια ήτανε. Δεν είχε πολύ κόσμο. Από εικόνες που είδα εκεί πέρα, λίγο στην τρία είχε. Τι ψιθυριστά, μια χαρά μιλάω στο Χαριλάο. Λοιπόν, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω και μιλάτε μεταξύ σας, αλλά μια που κάναμε γενικότερη κουβέντα, να ξεδικεύσουμε λίγο τη διαδικασία. Μια που πρέπει να κάνει και μια μορφή συμφωνία ο κ. Ραπτόπουλος. Λοιπόν, Βασίλη, έχεις από ό,τι κατάλαβα ένα θέμα με το παγκόσμιο κύπελλο ό,τι αφορά το γεγονός ότι δεν σου δίνει μια ομοιογένεια και κάτι καινούριο να δεις ποδοσφαιρικά. Γενικότερα το ποδόσφαιρο εθνικών ομάδων σαν προϊόν αθλητικό πολύ δεν με συγκινεί. Πρόσεξε, δεν θα μιλήσω απέναντί σου ούτε με κάποια λογίδρια για να θίξω τις απόψεις, σεβαστές είναι. Εγώ έχω να σου ρωτήσω το εξής. Σκέψου λίγο την προσέγγιση. World Cup of Leagues του τέστινγκ. Παίρνει την εθνική ομάδα της Ισπανίας, την οποία την απαρτίζεις από τους παίχτες οι οποίοι παίζουν στο ισπανικό πρωτάθλημα. Ας την πριμέρα της Ισπανίας. Ανεξαρτήτως εθνικοτήτων. Δημιουργείς ένα παγκόσμιο κύπελο μία φορά στα 10 χρόνια, εγώ θα σου πω. Όχι με τη συνότητα. Πρωταθλημάτων. Ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, γράφω το World Cup of Leagues. Φαντάσου, για να το βάλουμε σε μία ρεαλιστική μορφή, μία εθνική Ελλάδος
να έχει στηθεί από τους παίκτες οι οποίοι είχαν παίξει για παράδειγμα πέρσι στην Εθνική Ελλάδος. Θα υπάρχουν φυσικά μεγάλες ανισότητες ανάμεσα με εθνικές οι οποίες, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι του Βελγίου, όπου οι παίκτες που παίζουν σε άλλες χώρες δεν θα μπορούν να παίξουν στην αντίστοιχη εθνική ομάδα, την National, αλλά θα δούμε το κάθε πρωτάθλημα τι έχει να δώσει. Γιατί εκεί το θέμα της ομοιογένειας το καταπολεμάς. Εκεί στην ουσία έξι ομάδες θα έπρεπε να υπάρχουν. Ορίστε. Εκεί στην ουσία θα έπρεπε να υπάρχουν έξι ομάδες. Οι υπόλοιπες. Δηλαδή πρόσεξε, τα έξι μεγάλα πρωταθλήματα, έτσι. Πρόσεξε, Βασίλη, ναι. Λοιπόν, δεν μιλάμε. Οι άλλες να μην κατέβουν καν αγωνιστούν. Αυτό δεν το κάνεις για να σηκώσεις το τρόπαιο. Αυτό το κάνεις για να δημιουργήσεις, γι' αυτό είπα μία φορά στα 10 χρόνια και όχι μία ανά τετραετίες ή διετίες, ώστε να γίνεται συχνά. Θα είναι μια τρομερή δυνατότητα για παίκτες οι οποίοι δεν μπορούν να παίξουν στις εθνικές τους ομάδες άμα είναι από αναγνωρισμένα γκρουπ, όπως το Βέλγιο που κρατάει 15 θέσεις με παίκτες που παίζουν στη Ρεάλ, στη Μάντσεστερ και πάει λέγοντας, αλλά θα μπορείς να δώσεις και παίκτες δεύτερης, τρίτης διαλογής μια δυνατότητα να παίξουν σε μεγάλα ανταγωνιστικά παιχνίδια. Έστω και για έναν αγώνα, για ένα διάστημα ενός τουρνουά που διαρκεί, εγώ να σου πω, 1,5 μήνα. Εντάξει, και αυτό που το κακό των εθνικών ομάδων είναι ότι ο χρονικός περιορισμός, δηλαδή μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή σε 7 παιχνίδια, η τύχη Μπράβο. Είναι τρομερός συντελεστής ναι, στο να σου φέρει επιτυχία. Ενώ σε 9 μήνες μπορεί να διορθώσεις και την κακή αρχή κτλ. Βασίλη, κοίταξε, συνηγορούμε στην άποψη ότι και για μένα, χαρακτηριστικό παράδειγμα όλων ήταν η Εθνική Ελλάδος που πήρε το γύρο του 2004. Μια ομάδα η οποία, εντάξει, σε πολλά παιχνίδια κοιμήθηκε ο Θεός, το πανηγύρισε κάποιος κόσμος από εκεί πέρα, ωραία, τρελαλέ, τρελαλό. Απλά, σε ό,τι αφορά τη δικιά σου την προσέγγιση, το να δώσει ένα πρωτάθλημα μιας χώρας, μια όποια εικόνα, καλή ή κακή, ασχέτως από τις δυνατότητες ανταγωνισμού, σκέψου για παράδειγμα αυτή τη στιγμή έναν αγώνα μιας εθνικής πρωταθλήματος Ισπανίας με μιας εθνικής πρωταθλήματος, εγώ να σου πω, π.χ. Γαλλίας. Η οποία θα είναι μόνο από δύο ομάδες το ρόστερ, από Παρί και Μονακό. Εντάξει, πολύ ναι, δύσκολα. Λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα και σαν marketing και σαν αξία, σαν εικόνα. Μα, εντάξει, είναι κάτι πολύ... το οποίο ακούγεται καινοτόμο. Εγώ θα ήθελα να το δω να υλοποιείται. Θα είχε πολύ πιο μεγάλη, πώς θα το πω, και σαν ticket value και σαν διαδικασία και στο γήπεδο και σε τηλεοπτικά δικαιώματα, θα ήταν ουσιαστικά ό,τι πιο ορθολογικό για μια όποια μορφή καινοτομίας μέσα στο ποδόσφαιρο. Αυτό ποιους οπαδούς θα προσέλκυσε αυτό το προϊόν που λες τώρα? Θα προσέλκυσε... Δηλαδή εγώ ξέρω εγώ θα πάω, είμαι Ισπανός, θα πάω να υποστηρίξω, δηλαδή είμαι οπαδός Ισπανικού πρωταθλήματος. Βασίλη, τι κόσμο θα προσέλκει αυτό το προϊόν? Δηλαδή είναι ένα εγχείρημα που το λες, έχει μια βάση. Αλλά αυτό το πράγμα τι απήχηση θα είχε στον κόσμο? Δηλαδή πάει ο άλλος μου παδός στην Bundesliga, είμαι ο παδός του καμπιονάτου και. Θα σου πω κάτι. Δεν θα είχε έρισμα και τέτοιο στον κόσμο αυτό το πιστεύω πράγμα? Πιστεύω θα είχε πολύ μεγαλύτερο έρισμα σε ό,τι αφορά την προσέγγιση, γιατί απευθύνεται στον φίλαθλο κόσμο του ποδοσφαίρου, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ περισσότερος από τον άνθρωπο ο οποίος θα θελήσει να πάει πίσω από μια οποιαδήποτε σημεία μιας χώρας και να ακούσει έναν εθνικό ύμνο. Κι εγώ μαζί σου είμαι. Έλα φίλε, επόμενος. Την καλημέρα μου. Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλη. Καλώς τον τεράστιο. Καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα και εσύ Βασίλη. Θέλω λίγο από σένα Βαγγέλη μου να μου πεις το story πως Γιφτάκης και Γούσης μεταγράφηκαν από Αγροτικό Αστέρα στην ομάδα μου στην Ξάνθη το 1984. Θέλω λίγο το story, το πικάντικο, κοίταξε, το παρασκήνιο του. Θα σε απαντήσω σε αυτό, αλλά θέλω να με αφήσετε γιατί κάτι συνέβη με τον κύριο Αλέφαντο και τον κύριο Ραπτόπουλο και θέλω να μαλώσω λίγο τον κύριο Ραπτόπουλο που στεναχωρεί τον κύριο Νίκο. Ναι. Έκανε χρήση οχταετίας ο Γιώργος Ογούσκιος μαζί με το Γιφτάκη. Ναι. Τότε άρχισε να ισχύει η οχταετία Βασίλη και φύγανε από τον Αγροτικό Αστέρα και πήγανε στην Ξάνθη. Η οποία έχει πρόεδρο Κοκάλα. Ναι. Να το παράγοντα οικονομικά. Κοκάλα ή παλαιολόγος. Ήταν ήδη ο Κοκάλας νομίζω στην ομάδα. Ναι, πρέπει να ήταν. Και ήταν η χρονιά που σώθηκε μέσα στα Γιάννητσά νομίζω. Το 84 ή το 83, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι. Νομίζω το 83 σωθήκαμε στα Γιάννητσά, το 84 σωθήκαμε πάλι. Και το 85 που πήραμε τους δύο παίκτες από τον Αγροτικό πέσαμε κατηγορία. Είναι η μοναδική πτώση που έχει γνωρίσει ο Άκουσας. Θέλω κύριε Ραπτόπουλε να σας τραβήξω λίγο το αυτί, διότι σήμερα πήρατε τηλέφωνο τον κύριο Νίκο και μου το στεναχωρέσατε. Δηλαδή, γιατί το στεναχωρείς τον άνθρωπο ρε Κωστάκη μου για το δάνειο της επανάστασης του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού
για τις εγκαταστάσεις του Ρέντι τότε στον κύριο Γουλάδρη. Ναι. Δηλαδή εσείς στη Θεσσαλονίκη, ρε Κωστάκη μου, να στα πω τώρα δηλαδή. Επέστα. Πώς γίνεται δηλαδή ο Φίνικας Πολύγνης να παίζει στο πρωτάθλημα Β' Εθνικής το 68 μέχρι το 74, να είναι μια δύναμη και ερασιτεχνική ομάδα να κάνει διόκτητο γήπεδο με λεφτά της Επαναστάσεως στην Πολύγνη. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω. Και να καρπούτε, δηλαδή και να οπουθελείτε από αυτό το νομοσχέδιο. Πώς γίνεται αυτό, Κωστάκη μου? Δεν τα ξέρω. Ε, τι δεν το ξέρει, να βγει κάποιος να μας πει, Κωστάκη μου. Δηλαδή, τι να σε πω τώρα, ρε Βασιλινά, με λες για τον Γιώργο τον Γούσιο. Έτσι. Ναι. Παίζει μια φορά Μακεδονικός Νεαπόλεως Αγροτικός Αστέρας. Πριν το μάτς που λες, Βασίλη, πάει ο Γιώργος ο Γούσιος στο σούπερ μάρκετ του Σάββατου Δανιλίδη και παίρνει σακούλες. Ξέρεις γιατί τις πήρε τις σακούλες, Βασίλη? Να ακούσω. Πήρε την μπάλα από το κέντρο και τρίπλα ρε 7 παίκτες και έκλαιγε ο Λέτσκας μετά και του έλεγε: σε παρακαλώ Γιώργο, μην το ξανακάνει. Τους μοίρασε σακούλες γιατί κάνανε μετό από τις τρίπλες. Μετό. Ναι, και έκανε το 5-1, Κωστάκι μου. Ο Γιώργος ο Γούσιος. Σε πάση περιπτώσει, δεν θα το. Βασίλη, αν δεν έχεις δει Αγροτικό Αστέρα της δεκαετίας του 70 και τις υπόλοιπες ομάδες τότε, επαρχιακές και ομάδες Θεσσαλονίκης, έχεις χάσει από το ποδόσφαιρο, φίλε. Δηλαδή, η ευχαρίστηση του κάθε προπονητή θα ήθελε να είχε, ρε παιδί μου, δύο χαφ σαν τους αδερφούς Γούσιος, έναν επιθετικό σαν το Σάκη το Σημειοφορίδη και έναν τερματοφύλακα σαν το Χατζημεστή. Δηλαδή, θα μπορούσε να παίζει με 4-11. Που λες, Βασίλη μου. Αλλά άκουσα προηγουμένως που είπες και για τη Σουηδία και με έλεγε, άκουσα από ένα φίλο μια φορά, ότι η Σουηδία στο παγκόσμιο κύπελο του 2006 ήταν σε μια πόλη της Βορείου Γερμανίας και ήταν γύρω στις 20.000 Σουηδοί εκεί. Και ήταν και καλοκαιράκι, Βασίλη. Με κάμπινγκ όλοι, ε. Μεγάλη πόλη, εντάξει, κατάσταση. Με ποτάμι και. Στο Αμβούργο, νομίζω, ή στη Βρέμη. Πού ήταν? Δεν θυμάμαι, νομίζω στη Βρέμη πρέπει να ήταν τότε. Γιατί είχε έδρα το γήπεδο της Βρέμης, δεν ήταν, αν κάνω λάθος τότε για να δω τα κοιτάπια μου, δεν ήταν στο παγκόσμιο κύπελο, ήταν το Ανοβέρου και έμενε η Εθνική Σουηδία στη Βρέμη, ναι, καλοκαιράκι που λες. Δεν μας νοιάζουν αυτά, φίλε, δεν μας νοιάζουν αυτά. Ναι, και κάτι ακόμα, κύριε Κωστάκη μου, να πω καλημέρα στο κοντινό αθλητικό πάρκο Μαρόκου, εκεί που υφίσταται αυτή η ΑΕΒΟΣ μου, ξέρετε, είναι σαν την Ατλέτικο Μπιλμπάο, ξέρετε, Κωστάκη μου, γιατί αυτοί έχουν το μεγαλύτερο προπονητή της κατηγορίας που είχε μέντορα το Βασιλάκη το Βαμακίδη και βαδίζουν στα χνάρια του μακρινού Μπιλμπάο. Γι' αυτό σε λέω καληνύχτα, Κωστάκη μου. Καληνύχτα, και καληνύχτα. Σε κλείνω το τηλέφωνο εδώ και τώρα. Ναι, καληνύχτα, τον Τάκη Βαμακίδη. Επόμενη γραμμή. Εντάξει, ρετρό ιστορίες είναι ωραία. Ιστορίες, αλλά δεν τους ξέρει κανένας αυτούς. Έχουν κοιμηθεί τώρα μερικοί. Ας κοιμηθούν, δεν πειράζει. Έλα, φίλε, ναι. Να τους ψάξουν, να τους βρουν. Ναι. Γεια σας, κύριε. Νάτος. Εδώ περιμένουμε. Όρμα του, κύριε Κώστα. Ό,τι δεν αρέσει τώρα αυτό που λέω είναι απορριπταίο εξ υπαρχής. Δηλαδή εγώ το θέμα που βλέπω σε παγκόσμια πρωταθλήματα καλλιτεχνικού πατινάζ δεν το έχω ματαβεί. Είσαι στις ασκήσεις εδάφους όταν πρώτο είδα την Άντια Κομανίτσου. Δηλαδή και τι να κάνουμε τώρα. Μόνο μπάλα πρέπει να κλωτσάμε. Ή Dream Team των Ηνωμένων Πολιτειών με Μάικλ Τζόρνταν, με τους άλλους όλους τους, όλα τα μεγαθύρια. Ναι. Ή ο τελικός του βόλεϊ, ναι, στις Ολυμπιάδες. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Όλα δηλαδή τα απορρίπτουμε. Λιδωρεί τον Πετρούνια. Εγώ? Ο οποίος ο Πετρούνιας έχει πάρει, ναι, ο Ολυμπιονίκης, ναι, έχει πάρει δύο παγκόσμια πρωταθλήματα και κάτι το οποίο πετύχαν 5 σε όλο τον κόσμο, ναι, σε διάρκεια δεκαετιών. Πέντε πήραν και στο αεροδρόμιο. Τι να κάνουμε τώρα, δεν με ενδιαφέρει το αεροδρόμιο και παραμύθια τώρα. Είναι γιατρέ τώρα που μου λες για το Σταφυλίδη, πώς μου λες, είναι εντάξει ένα ταλεντάκι βγαίνει. Ο Σταφυλίδης, σαν το Σταφυλίδη, ο Χολέμπας που δεν καλείται θέλει 5, όχι έναν 5. Δεν ξέρω, ρε φίλε, εγώ ξέρω ότι μια γκόμενα θα ήθελε να βγει με το Σταφυλίδη και όχι με το Πετρούνια, να πούμε.
Λέω για το Χολέμπας. Ο Χολέμπας θέλει σαν το Σαφιλίδη 5 και για διάφορους λόγους αυτός ο συγκεκριμένος ο προπονητής τον ανάγκασε να αποχωρήσει. Γιατί ούτε σε φιλικά δεν τον έβαζε. Άκου μια αντιπαράθεση να ακούσουμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Τι κάνεις? Εγώ καλά είμαι. Καλησπέρα κύριε Κώστα. Καλησπέρα. Λοιπόν, εχθές βγήκες και είπες ότι εγώ παίκτες που δεν παίζανε εκτός έδρας. Ναι, αυτό είπε. Ναι, το είπα, ναι. Ναι, ναι. Για πες μου ρε κύριε Κώστα, εσύ, ο Δωμάζος και ο Κούδας είχαν ίδια αντιμετώπιση στα εκτός έδρας? Ή ο Παπαϊωάννου με τον Κούδα ή με τον Χατζηπαναγή? Δηλαδή τι τον κάναν τον Κούδα εκτός έδρας? Για να καταλάβω, γιατί εδώ στην Κατερίνη, εδώ στην Κατερίνη, 10 φορές που ήρθε. Ωραία, πες μου τι τραυματισμούς έχει ο Κούδας. Ένα νόμο έβγαλε. Τι έβγαλε? Ένα νόμο. Ένα νόμο. Ναι. Το μάτι. Δεν το γνωρίζω. Το σηκώσανε με το τσιγκέλι. Στοιμένος. Ε. Μηνίσκο δεν είχε. Και άλλοι πάθαν μηνίσκο. Ε. Και άλλοι πάθαν μηνίσκο. Ναι, από τι έπαθε όμως μηνίσκο? Και άλλοι πάθαν μηνίσκο. Από χτύπημα, ναι, ρε παιδί. Το Χατζηπαναγή που λες τον παίζανε ίδια. Όπως παίζα τον Δωμάζο. Όπως παίζα τον Δελικάρη. Το Χατζηπαναγή, ναι. Επειδή τον σέβονταν, δεν είδα κανέναν και να τον παίζει στη δουλειά. Και τον έβαλε στη 4-0 ο Ηρακλής για να μην πάνε 10. Μην μιλάς επάνω μου, να τελειώσω. Ναι, λοιπόν, να τελειώσω. Όσον ναι. αφορά το Χατζηπαναγή, ναι. ο Πάλας του Άρη του έπαιρνε την ταυτότητα. Και ο Γούναρης του το έπαιρνε. Σε όλα τα παιχνίδια. Και ο Γούναρης του το έπαιρνε. Όχι ο Γούναρης όσο ο Πάλας. Και πήγαινε από τη μεριά του Ναλμπάντη πάντα. Ναι, και ο Γούναρης την έπαιρνε. Τι σημαίνει αυτό, λέει? Όχι, ο Γούναρης δεν τον έπαιρνε την ταυτότητα. Λάθος κάνεις. Ο Πάλας. Όταν έπαιζε ο Χατζηπαναγής, έπαιζε 3 μέτρα μακριά από τον Γούναρη. Ποτέ δεν τον ζήγωνε. Είναι έτσι, Κωστή? Τον είχε ρημάξει, ναι. Ε, λοιπόν, ποια αντιμετώπιση είχε ο Κούδας? Τι θες να σε πω, στο μάτς με τον Φωστήρα, το θυμάσαι? Δεν έμεινε κανένα. Όχι, θυμάμαι τα 10 χρόνια που ήρθε στην Κατερίνη. Τι έκανε? Τη δεκαετία που ήρθε στην Κατερίνη. Ναι. Ναι. Πώς το παίζανε δηλαδή? Δεν το χτύπησε κανένα. Δεν τον χτύπησε κανένα. Τον παίζανε τον Δωμάζο. Κοίταξε να δεις, ο Δωμάζος άντυχε και στην κλωτσιά. Ο Δωμάζος άντυχε και στην κλωτσιά. Μιλάω για να καταλαβαίνεις. Λέω, οι διατητές τον παίζανε όπως παίζαν τον Δωμάζο. Αυτό θέλω να σε δώσω να καταλάβεις. Όχι, όχι, όχι. Άρα επιτρέπανε να φάει ξύλο ένας. Δεν αφήνα να φάει ξύλο άλλο. Αυτό θέλω να σε πω. Δεν καταλάβαινε από ξύλο ο Δωμάζος. Αυτό που έφαγε το ξύλο. Ο Δωμάζος δεν καταλάβαινε από ξύλο. Τι δεν καταλάβαινε? Όχι, δεν καταλάβαινε. Δεν τα απαντούσε. Γιατί ποιος το μάρκερνε το Δωμάζο? Οι πάντες. Ποιοι πάντες? Ένας Σεζανίδης άμα δεν το μάρκερνε. Εγώ σου λέω στο πρώτο με τον Ολυμπιακό, στο πρώτο ημίχρονο που βάζαν τον Πολυχρονίου, τον έβγαζε νοκάουτ. Γιατί τον έσκαζε, γιατί δεν πέρασε πιο κινητικός παίκτης από αυτόν. Ναι, για να καταλάβεις τη διαφορά, ο Μποτίνος ποιος τον έβγαλε έξω σε παιχνίδι που πέταξε τη φανέλα και έφυγε? Δεν το θυμάμαι, πες μου. Ο Χατζηαντωνίου. 17 χρονών παιδί τον έκανε και βγήκε έξω. Και τι γράφαν οι εφημερίδες? Ο δολοφόνος έκανε τάκλιν. Ο δολοφόνος έκανε τάκλιν στο λαιμό του Μποτίνου. Και ο Μποτίνος για μέσα στο Καραϊσκάκι ήταν μόνο. Α, ο Μποτίνος ναι. στο Καραϊσκάκι ήταν. Ναι, για μέσα στο Καραϊσκάκι ήταν. Και συμπεριφερόταν έτσι. Για μέσα στο Καραϊσκάκι ήταν. Όπως και ο Δελικάρης ή για μέσα Καρεσκάκη. Μα αυτό θέλω να σε πω και δεν καταλαβαίνεις. Ο μια χαρά καταλαβαίνω. Ο σήκωνε στα 3 μέτρα. Ποιο να? Ο Περζανίδης όμως το Δελικάρη δεν το σήκωνε στα 3 μέτρα. Αυτό θέλω να σε πω. Κατάλαβες, για να μην λες ότι δεν έπαιζε. Τι να παίξει? Τι να παίξει που πήγανε μέσα στο Φωστήρα και στο τέταρτο παρέδειξη ήταν στο φορείο. Επόμενες γραμμές. Με μόνο. Επόμενες. Έλα φίλε. Έλα. Καλησπέρα. Καλώς τον.
Θέλω να χαιρετήσω και όλη την παρέα. Να τη χαιρετήσω. Ήθελα να σχολιάσω, άκουσα και πέρα κάτι που με πείραξε. Ας πούμε, τώρα με πείραξε μέσα εισαγωγικά. Δεν ξέρω το όνομα του παιδιού και συγγνώμη κιόλας που το είπε. Δεν ήσουν σίγουρα εξηγωστή. Ήταν αυτό για την Κίμη, για το μπάσκετ. Ναι. Κατάλαβες εκεί πέρα που είπε ας πούμε, ότι είναι κρίμα ας πούμε, να είναι κάποιος στο μάτι σαν την Κίμη στην Α1. Είναι ο Στέλιος ο Παρθενάκης, είναι ρεπόρτερ του Μετρόπολης για το θέμα του μπάσκετ. Είναι μια προσωπική άποψη. Για μένα προσωπικά, όποιος αξίζει, ας είναι και από το μικρότερο χωριό, νομίζω και ο Στέλιος. Δεν ξέρω, και οι δύο είχαν την ίδια άποψη. Είπαμε ότι είναι κρίμα να μην είναι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν κρίματα στον αθλητισμό. Εγώ το λέω, αν ομάδα. Εσύ κάτσε και βλέπεις Super League τώρα να πούμε Πλατανιά, Τρίπολη και τέτοια και να μην είναι ο Όφη, ο Άρης, ο Ηρακλής και αυτές τις ομάδες. Δεν με ενδιαφέρει το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει η ταυτότητα της ομάδας που αγωνίζει στην αγωνιστική. Να μην σε ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει τον πολύ τον κόσμο που θέλει να βλέπει κάτι, ένα προϊόν. Εγώ θέλω να βλέπω στην Α1 δυνατό Άρη, δυνατή Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Περιστέρι, Ηρακλή, Πανιόνιο. Όχι ρε φίλε, θέλω να βλέπω τις ομάδες που είναι δυνατές, έχουν κόσμο, είναι παραδοσιακές να χτυπιούνται και να έχει και να είναι το άθλημα εμπορικό. Τι να βλέπω τώρα ρε φίλε, τον Προμηθέα, σε παρακαλώ πολύ. Άμα και τον Κόρη. Άμα παίζει καλό μπάσκετ, σε πειράζει. Άσε με ρε Προμηθέας Πάτρας. Άμα παίζει καλό μπάσκετ τώρα. Άμα παίζει καλό μπάσκετ. Εσείς στο ποδόσφαιρο τώρα τον Πλατανιά τώρα και αυτές τις ομάδες τώρα αντιεμπορικές. Υπάρχει ένα εισιτήρια και τις βαριές. Επειδή εσύ δεν θα βλέπεις σύντρικα και όχι ποδόσφαιρο. Άσε μας τώρα ρε γιατί τώρα. Υπάρχει ένα συμφέροντας ρατσισμός απέναντι σε ομάδες οι οποίες δεν έχουν πολύ. Αυτό που λέμε κοινό. Αν μια ομάδα μπορεί να μην έχει πολύ κοινό, στο χορτάρι προσφέρει και κάτι. Και προσφέρει θέαμα, βέβαια. Δεν έχει κοινό η Λιβαδιά, αλλά παίζει μπαλάρα. Εντάξει, προσφέρει κάτι τακτικά. Τι προσφέρει. Ένα 3-6-1 στιβαρό. Τακτικά, βρε, τακτικά, βρε. Δηλαδή, άιντε να πει. Ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι είναι καλό να είναι ο Ηρακλής στην Α1. Γιατί είναι καλό. Λέω ότι είναι ωραίο και σωστό να είναι μια υγιή ομάδα σαν την Κίνη. Γιατί είναι από το χωριό μου είναι η Κίνη. Δεν υποτιμάω την ομάδα, ρε φίλε. Το πνεύμα μου δεν πήγαινε να πω. Όχι, Βασίλη μου εδώ για τόσο καιρό. Δεν υποτιμάω αυτό που λε. Θέλω Άρη, θέλω Ηρακλή, θέλω Λάρισα δυνατή, θέλω Όφη. Αν ο Πλατανιά στο ποδόσφαιρο, αν η Κίνη, αν η Λευκάδα, αν τα Τρίκαλα έχουν καλύτερη οργάνωση, καλύτερη χρηματοδότηση, έβριση χορηγών, δηλαδή Κίμη, η οποία εκπροσωπεί ολόκληρη Εύβοια και μαζεύει 2.000 κόσμο στο γήπεδο. Όχι, στη ρε, Χαλκίδα περίμενε, μέσα. Ωραία. Έχει λέπρα. Ωραία, περίμενε. Έχει λέπρα. Επειδή είναι Κίμη. Αυτές οι ομάδες τότε ας φέρνουν 6-7.000 εισιτήρια και στον ποδόσφαιρο να τις στηρίξουν οι τοπικές κοινωνίες που γίνονται στη Λιβαδιά. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟ και εγώ δεν ξέρω κοίταξε, τι άλλες και τα λοιπά. Κοίταξε. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα στο ποδόσφαιρο. Να φτιάξουν αυτές οι ομάδες κόσμο είναι δικό τους. Κοίταξε, είναι πολύ δύσκολο στον Έλληνα, ο οποίος είναι τυχοδιώκτης και οπαδικά και θέλει να πάει με τον ισχυρό για να χαίρεται, γιατί κυρίως σε επίπεδο προσωπικής ζωής είναι πιο πολύ ανύπαρκτη. Το λέω καθαρά. Δηλαδή είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας. Σου λέω, επιλέγω μια ομάδα για να νιώθω εγώ καλά ότι είμαι επιτυχημένος ως άνθρωπος. Ναι. Αυτή είναι η επιλογή του Έλληνα. Δεν αγαπάει το προϊόν. Δεν ναι, και εμείς δηλαδή γίναμε Άρης επειδή από. Ένα γκάλι σε κάνει Άρη. Δηλαδή, ένα τι γκαλάκια είστε. Κυριολεκτικά γκαλάκια είστε. Μην υποτιμάτε όμως την Κίνη, η οποία έχει παγκόσμιο ρεκόρ για συνεχόμενες ανόδους. Κοίταξε, είναι μια ομάδα η οποία βρήκε ένα ισχυρό χρηματοδότη. Εμείς δεν είμαστε όμως πριν να πούμε να. Μόλις πέφτει η ομάδα μας να την εγκαταλείψουμε. Τέτοιοι δεν είμαστε σαν εσένα. Κοίταξε, εγώ προσωπικά δέθηκα βία. Απρογανωμένο παντού στη Ηρακλή. Δεν σε φταίει, φίλε, το όνομα που λέει Ηρακλής και το γράφει στη φανέλα αυτό το πράγμα. Αν δέχτηκες βία, να πας σε άλλη κερκίδα, να τα βάλεις με αυτούς που πουράξαν βία εναντίον σου. Αυτό που γράφει όμως το Ηρακλής πάνω και ήσουν από μικρό παιδί και στα 38 άλλαξες ομάδα, δεν το σεβάστηκες. Φτιάξε, εγώ τον Ηρακλή. Εγώ το Άρης, όσο άκουρε χρόνια Βασίλη, και να είναι εκεί, ο Άρης, ακόμα είπα και βία, συχαίνομαι, βρέκει να μην πέσουν εμένα οι οπαδοί μου, συχαίνομαι, δεν θα αλλάξω ομάδα. Συχαίνομαι τους Ηρακλειδείς που αυτή τη στιγμή είναι στην κερκίδα. Και έχουν διώξει όλο τον κόσμο του Ηρακλή από το γήπεδο, αυτό που αγαπάει τον αθλητισμό. Οι διοικήσεις γιατί έχουν διώξει, όχι οι οπαδοί. Οι οπαδοί. Αγαπάνε την ομάδα. Οι οπαδοί. Αυτοί διοικούν στον Ηρακλή, βρε αγόρι μου. Ο Βασίλης είναι. Δεν αντιλαμβάνεται. Ο Αργιανός ο Βασίλης να υπέρχεται. Είναι οπαδός. Ναι. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Έχει συνηθίσει σε τέτοιες μεθόδους οι σουπεράδες να δέρουν τους ιερολογίτες κτλ. Στον Ηρακλή δεν έχω τίποτα. Το ίδιο πράγμα να πούμε. Για να επικρατήσει ένα σύνδεσμος από μένα. Τι έχουμε εδώ πέρα. Συνέχεια, άβατο του Καφετζογλίου, άβατο του Αγίου Δημητρίου. Μπορεί να πάω, ξέρω εγώ, έχω το διαρκές μου εκεί στη θύρα 3. Άμα έρθουν και μου πούνε από το Super 3, βγαίνει στο Ραπτόπουλο οτιδήποτε, δεν θα αλλάξω εγώ ομάδα επειδή μπορεί κάποιοι να αφαιρθούν εναντίον μου επιθετικά ή οτιδήποτε. Δεν θα αλλάξω εγώ ποτέ ομάδα για αυτό το λόγο. Ο Ηρακλής δυστυχώς πάει προς το θάνατο. Και ευθύνεται το ίδιο ο Ηρακλής ο οργανισμός πάει προς το θάνατο.
Δεν λέει κανείς το αντίθετο ότι πρώτα φταίει η ομάδα και η διοίκηση, αλλά και ο αγνός ο κόσμος που αγαπάει την ομάδα δεν, δεν φταίει σε τίποτα ή δεν την εγκαταλείπει την ομάδα. Υπάρχουν φιλοσοφίες ανθρώπων. Δηλαδή, βλέπω ότι στη συγκεκριμένη. Να πω ένα λεπτό, να πω ένα λεπτό. Ναι, που είσαι και από την Εύβοια. Ζω στη Θεσσαλονίκη, κατάλαβα. Ναι, είμαι διοικητή. Μακάρι η ομάδα να μακροημερεύσει την Α1. Κάτσε να δούμε τι θα πει να μακροημερεύσει τώρα. Σε... Μακάρι να μακροημερεύσει. Ξεκαθαρίσαμε ότι εμείς θέλουμε και τον Ηρακλή και τον Άρη και όπως ήταν ο Άρης. Δεν χωράνε όλοι, βρε χρυσέ μου άνθρωπε, 14 συνθέσεις. Να είναι όμως και εκείνη, γιατί τώρα εγώ στεναχωριέμαι όταν βλέπω ένα Ηρακλή να ανεβαίνει Α1 επειδή δεν είναι οικονομικά υγιή να χρειάζεται να πέφτει και να κάνει. Να είναι και ο Ηρακλής. Και η Κίμη, απλά μην υποτιμάτε μια ομάδα. Να η κάνω οποία μια ερώτηση το στο φίλο μήνα. Να δει πόσο ασχολούμαι με τον Ηρακλή. Γρήγορα κάτι. Και τον αγαπά ακόμα πραγματικά σαν οργανισμό. Ξέρεις ότι ο Ηρακλής στο μπάσκετ αυτή τη στιγμή παίζει υπό την σκέπη ενός οργανισμού μια οντότητα που είναι ανύπαρκτη. Που είναι ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής της Θεσσαλονίκης που είναι λογαριασμένο αφημί. Ασχολήθηκε κανείς πώς πληρώνονται αυτοί οι παίχτες του μπάσκετ. Κανείς ποτέ! Κανείς ποτέ! Που έχει τεράστιο πρόβλημα. Αν αυτή τη στιγμή ρωτήσει. Μακάρι να βρει επενδυτή. Δηλαδή, αλλά τώρα μια όχι, λέω, κυρί... αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής στο μπάσκετ, επειδή Α2 είναι ερασιτεχνική, το ξέρει πολύ καλά αφού είσαι παδό τη Κίμη, ή αγαπά την Κίμη, και η Α2 ακόμα είναι ερασιτεχνική κατηγορία, δεν υπάρχει αφημί το οποίο να είναι ξεμπλοκαρισμένο και να υπάρχει δυνατότητα χορηγιών. Δηλαδή, αν με ρωτήσει αυτή τη στιγμή το φοροτεχνικό τρίκ με το οποίο λειτουργεί αυτή η ομάδα, δεν το γνωρίζω. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ. Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παράλογο. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να μην έχεις ακούσει για το Super Duper App του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα App του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς. Deliveras. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Πάμε κόσμο. Πάμε κόσμο, ναι. Πάμε κόσμο. Έλα, φίλε. Πω, κοιμάς έγινε το μυαλό μας. Καλό είναι αυτό. Δεν ήτανε. Ναι. Πόση ώρα περιμένεις? Δεν είναι η ώρα. Σας άφησα στο 30 λεπτό και ξανά άνοιξα τώρα. Μεσολάβησε Κυρκώστας. Μεσολάβησαν πολλά. Δώσε τόνο στην εκπομπή τότε. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν ο Κυρκώστας είναι ιδέα. Και εσείς δεν έχετε ιδέα από Κυρκώστα, να το ξέρετε αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, είναι μια ιδιόμορφη προσωπικότητα. Ωραίος είναι. Εμένα μ' αρέσει. Λοιπόν, είναι θησαυροφυλάκιο γνώσεων. Έτσι. Το θαυμάζω. Εγώ το γουστάρω παρόλο πολύ. Παρόλο που διαφωνούμε σε πολλά. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
Δεύτερο, σας άφησα στους 30, τι θέμα έχει εκπομπή, ρε παιδιά. Ελεύθερο. Γιατί είναι. Κάτι μπόμπολες, άκουγα κάτι, τι έλεγε εκεί ο άλλος. Για μηνίσκους έλεγε. Α, για τον Κούδα και την αντιμετώπιση που είχε στα 4 παιχνίδια. Υπήρχε μια αντιπαράθεση. Έλεγε ο Κυρκώστας ότι ο Κούδας εκτός έδρας εξαφανιζόταν. Ήταν λίγο πιο πεσμένη η απόδοσή του λόγω του ότι φοβότανε μαρκαρίσματα σκληρά κτλ. Τον παίζαν δυνατά. Και είπε ότι ο Δωμάζος δεν το έχει αυτό. Και βγήκε ο φίλος μας. Γαμώ το βήχα σου ρε που. Λοιπόν, σιγάρε, σιγάρε. Ναι. Τι να κάνω, ρε, σιγά. Πετάνε τα αεροπλάνα πάνω, ιώσεις να πούμε και. Με πήραν τα σκάγια, ρε. Λοιπόν, άκουδο. Και λέει ο Φούρνταρης ότι τον Κούδα οι διαιτητές τον αφήναν να τρώει ξύλο, ενώ τον Δωμάζο όχι. Τον προστάτευαν. Αυτή ήταν η αντιπαράθεση. Καλά, τώρα εντάξει, εγώ δεν μπορώ να φέρω. Και μιλάμε για 45 χρόνια πίσω. Φύγαμε. Δεν τους πρόλαβα. Τώρα αυτούς δεν τους πρόλαβα εγώ, δεν ξέρω από αυτά. Εν τω μεταξύ, ρε Κωστή, ξέρεις γιατί σας άφησα. Για πες. 12 η ώρα που σχολάει η κοπελιά και αυτά βρισκόμαστε. Και εκείνη την ώρα τυχαίνει, θέλω να ακούσω εσένα, ρε παιδί, εσάς. Και πολλές φορές σε μπαλαμούτι γίνεται η πράξη, ξέρω εγώ. Και. Αλλά δεν σας κλείνω το ράδιο, ακούω. Πλένεσαι τουλάχιστον μετά. Φτιάχνεσαι με την εκπομπή. Όχι. Έχει αφροδισιακό έτσι χαρακτήρα εκπομπή. Σε σηκώνει, σε ξεσηκώνει. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν θέλω να χάνω τίποτα. Θέλω να ακούω και εσάς και το... Πώς συγκεντρώνεσαι και στο ένα και στο άλλο. Να πολυμηχάνημας είσαι. Πολυμηχάνημα. Έχει πάρει από τον κόκκινο που κάνει πολλά πράγματα μαζί με συγκρόνους. Ναι. Ας πάνε, είναι δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν. Και σήμερα με έφαγε ρε φίλε, κλείς το ράδιο, είναι αφηγινή, με έλεγε και τέτοια. Και λέω, τι λες ρε πουλάκι μου, τέλος πάντων... Τι ηλικία έχει κοπέλα? 23. Η κοπέλα, 27. 27, τώρα εσύ την έχεις φέρει εκεί στα μέλια και βάζεις εμάς τους αντιτουριστικούς πάνω στην πράξη να μας ακούει, να αγκαρίζουμε, να λέμε το μακρύ μας και το κοντρό μας. Δίκιο έχει κοπέλα, εγώ της δίνω δίκιο. Εγώ φτιάχνομαι όμως, να ακούω εκεί τη γνώμη. Γιατί πρέπει να της πεις το Viagra μου. Αποκλείεται να τη γουστάρεις αυτή. Μόνο για μπαλαμούτι θα την έχεις. Αποκλείεται ούτε μία στο εκατομμύριο να τη γουστάρεις την κόμενα. Τη γουστάρω πολύ ρε φίλε. Με τίποτα. Μόνο για μπαλαμούτι την έχεις. Σιγά μην είσαι με την κόμενα που γουστάρεις και ακούσε αυτό που λέγεται. Η εκπομπή είναι για πιο μοναχικούς τύπους είναι η εκπομπή. Όχι, λάθος. Εγώ σε είχα πει κάτι προχθές. Είναι ο βελονιστής εκεί, τίποτα μπα, ε. Όχι, κοιμάται. Εγώ σε είπα κάτι για πρόκες προχθές. Ναι. Όχι πρόκες, Black & Decker θα μας αρέσει. Ξέρω, σε θυμάμαι. Άστο. Και δεν ξέρω, παιδιά, φτιάχνουμε έτσι. Με ακούω εσάς, έχω και την άλλη απέναντι γυμνή. Όλα μαζί με φτιάχνω. Ραπτόπουλο στο ραδιόφωνο και την άλλη γυμνή. Αυτό είναι ωραίο. Τώρα από το Viagra, λοιπόν, έτσι θα το λέμε. Από το Viagra. Αυτά, παιδιά, σας ακούω, σας ακούσω μέχρι το τέλος. Γιατί σας άφησα στο 30. Η κοπέλα έφυγε. Ναι. Χαλάρωμα τώρα αυτό είναι. Τώρα είσαι στην καλύτερη αυτή να πούμε. Τώρα κάντε καμιά ώρα εκπομπή ακόμα. Καθυστερήστε το λίγο να πληρώσουμε. Θα παίξουμε μπάλα για σένα. Θα χτυπήσουμε καμιά υπερορία να πούμε για την πάρτι σου. Έτσι. Καλώς, παιδιά. Ωραίος. Πάμε στον επόμενο. Θα τα πούμε. Γεια. Έλα, φίλε. Κλείς το ράδιο, φίλε. Χρούτς. Το ράδιο κλείσει. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Πω, τι ακούσαμε τώρα, ο άλλος σμπρώχνει και ακούει Ραπτόπουλο. Θα γίνουμε κι εμείς καραφλή να πούμε. Τέλος πάντων, Χατζινάκο, γερό στο μάχη παίζει να έχει για να τους αντέχεις. Το παλεύω, ρε φίλε. Εδώ άντεξε με χρόνια γάμα εθνική και β' εμάς δεν αντέξει. Σε ένα εντάξει, αντέχει. Ανέφυγε τη χούντα της Λέσχης. Τον άλλο, τον Ολυμπιακό δεν αντέχει. Άντεξε τη χούντα της Λέσχης. Ποιος είναι ο Ολυμπιακός εδώ? Εσύ. Τεκμήριωσέ το. Ναι. Δεν είσαι Ολυμπιακός? Όχι, δεν είμαι. Δεν θέλω καν να το τεκμηριώσω ούτε να κάνω διάλογο μαζί. Εσύ είπα, εντάξει, θυμάμαι και την άλλη φορά, αλλά εσύ είσαι σε έναν κόσμο αντιολυμπιακού, μένεις σαν Παναθηναϊκός και δεν βλέπεις μπροστά. Όχι. Τέλος πάντων, άστο. Τι άστο, φίλε. Παίχτης που πουλήθηκε από παγκόσμιο που έκανε καλό ήταν ο Χάμες Ροντρίγκες που πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης από ένα παγκόσμιο που έκανε καλό. Άρα μπαίνεις στο πνεύμα της κουβέντας που είχαμε. Ναι. Και την πάτησε η Ρεάλ. Δεν την πάτησε, ρε. Τι δεν την πάτησε, δηλαδή. Ο Ζιντάν δεν το χρησιμοποιεί. Πού είναι τώρα αυτή τη στιγμή ο Χάμες Ροντρίγκες? Στην Μπάγερ. Ως δανεικός. Και τι κάνει εκεί πέρα? Γιατί ο Ζιντάν δεν το γουστάρει. Καλά, ούτε εγώ θα το γουστάρω ποδοσφαιρικά γιατί είναι απάτη, κυριολεκτικά απάτη. Εντάξει, απάτη δεν είναι, απλά δεν έπαιξε ποτέ σε δεκάρι. Τι
Τι να παίξει, ρε παιδί, είναι σίγουρο. Ό,τι παιχνίδι έπαιξε, τα δεκάρι γκολ έκανε και εσύ. Εντάξει, θα μου πει, δεν είναι δύσκολο να το κάνει αυτό στη Ρεάλ Μαδρίτη. Στη Ρεάλ Μαδρίτη κι εγώ να παίξω μπορώ να κάνω 5 γκολ με τέτοιου συμπαίκτε. Εντάξει, λογικό που λέει ο λόγο. Αλλά εξήγησε μου, έχω πολλέ απόψει που. Συμφωνώ μαζί σου, ρε παιδί μου, αλλά εξήγησε μου κάτι, γιατί είσαι τόσο αντιπαναθηναϊκό. Κοίταξε, είναι αυτή η φιλοσοφία που συμπυκνούν αυτό το κλαμπ. Αυτή η δεξίλα, αυτή η ξυνήλα, αυτή. Δηλαδή, επειδή έχω ζήσει και στην Αθήνα. Δεξίλα, ξυνήλα. Κριάδα. Ξυνήλα, κριάδα. Δηλαδή, αυτό, ναι. Σαν να βλέπει τον Ερίκο Μπριόλα να είναι αθλητικό οργανισμό ο Παναθηναϊκό. Ναι. Πιο εύστοχη σύγκριση μπορώ να κάνω. Σαν κριάδα, ναι. Πολύ κρύα ομάδα. Γιάννη Φέρτη. Ραπτόπουλε, θυμάστε όταν είχε έναν που έπαιζε LOL. Ορίστε. Θυμάστε έναν τυπά που είχε όταν έπαιζε LOL, όχι τον αρχηγό. Ξαναπες το τρίτη φορά, δεν σ' άκουσα. Το gamer σου λέει που είχες φέρει. Θυμάστε έναν gamer που είχες που έπαιζε LOL, όχι τον αρχηγό που είχες τώρα πρόσφατα, έναν άλλο. Έναν άλλο, ναι. Ναι, και είχε πάρει τηλέφωνο ο αρχηγός τότε. Ναι. Και είχε πει, ήταν, θυμάμαι, ο γιατρός, ο Βασίλης ήταν εκεί στην εκπομπή. Ναι. Και τον είχε χαρακτηρίσει τον Βασίλη. Ο Βασίλης έλεγε τότε ότι εγώ είμαι πιο Ηρακλήδης από όλους αυτούς τους άλλους. Ότι εγώ πονάω τον Ηρακλή και έλεγε τέτοια. Και τον είχε πει ο άλλος ότι αυτός είναι Ολυμπιακός παρά Ηρακλής. Ναι. Έτσι που παραμείνει τον Ολυμπιακό σε κάθε. Άκουσε να δεις, άκουσε να δεις. Επειδή στη Θεσσαλονίκη υπάρχει κουλτούρα να είσαι αντιολυμπιακός για να πουλάς, ο Βασίλης δεν το κάνει αυτό. Ούτε εγώ το κάνω γιατί εμένα δεν με ενοχλεί καμιά ομάδα, ούτε συμπαθώ καμιά ομάδα, ούτε και αντιπαθώ καμιά. Είμαι με όλες και με καμία. Ναι, είμαι με όλες και με καμία. Δεν είμαι αντιολυμπιακός δεν είμαι ούτε εγώ. Μα γιατί πώς γίνεται Παναθηναϊκός και μη αντιολυμπιακός τώρα. Δεν γίνεται. Πού ζεις και υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Πάμε επόμενη γραμμή. Έπεσε γιατί αυτό είναι λίγο αντιφατικό. Κάτι ουσιαστικό να βγει. Δεν βγάλαμε με αυτόν. Καλημέρα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα. Χαρίλα, Ολυμπιακός. Γεια σου, Χαρίλα. Έχουμε από πού μας τηλεφωνείς? Από Θεσσαλονίκη. Φοιτητής ή Θεσσαλονικιός? Πώς? Φοιτητής ή Θεσσαλονικιός? Θεσσαλονικιός. Ο παπάς σου ήταν Αριανός και αντί να γίνει παοξής έγινε Ολυμπιακός. Όχι, Ολυμπιακός ήταν Ολυμπιακός. Α, συγγνώμη. Εντάξει. Αυτός με έκανε. Ναι. Συμφωνώ με τον γιατρό για το θέμα της εθνικής. Δηλαδή, εντάξει, είναι λεινό το ποδόσφαιρο που βλέπουμε. Αν εξαιρέσει που λέει και ο Βασίλης ο Αριανός. Την Ισπανία και τη Γερμανία που είναι η Bayern, η Dortmund, η Real Barcelona αντίστοιχα, οι άλλες δεν βλέπονται. Μα δεν έχουν ομοιογένεια. Θες να δεις μια συνεργασία και. Και λες τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν να από την Ουαλία, φίλε μου, δεν είδες το ευρωπαϊκό το τελευταίο μπαλάρα. Προχθές έπαιζε Ουαλία, Ιρλανδία και θυμήθηκα τον Ασλαμά, βρετανικό ποδόσφαιρο. Έπαιρνε την μπάλα το στόπερ της Ουαλίας, παίζε 3-5-2 Κόλμαν, γιώμα, 70 μέτρα παλιά. Έδειχνε το στόπερ της Ιρλανδίας. Ξανά έπαιρνε την μπάλα το άλλο στόπερ. Ξανά γιώμα. Λέω τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, δεν αντέχετε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν πλέον οι εθνικές που πήγαν κάποτε. Δεν υπήρχε η Ολλανδία, έχει ξεφτύσει η Ολλανδία. Δεν υπάρχει η Ιταλία. Η Δανία εκείνη η μεγάλη ομάδα, πάλι λίγα πράγματα. Τώρα... Η Δανία μεγάλη ομάδα. Είχε μεγάλη ομάδα τότε που πήρε το Euro, εντάξει. Κάποτε οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις ήταν 16 και 32 ομάδες, ήταν με το ζόρι 10 παιχνίδια. Και τώρα η Ευρώπη έχει και 20 και 25 και 30 μάτς. Τα ευρωπαϊκά σύνολα είναι παραδείγματα πολύ μεγάλα σε διάρκεια και σε αγώνες. Οι παίχτες με τους συλλόγους δίνουν πάρα πολλά και με τις εθνικές πολύ λιγότερα. Τα συμβόλαια πολύ μεγαλύτερα. Λογικό δεν είναι να υποβαθμιστεί το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων. Ναι, συμφωνώ. Τώρα να πω και κάτι άλλο για τη Χιλή που είπατε που αποκλείστηκε. Το πρωτάθλημα το αντίστοιχο της Λατινικής Αμερικής, επειδή το έχω δει, πραγματικά γιατί παίζουν ξύλο, δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Καλά, εκείνη... αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, αυτό είναι κάτς. Επειδή το έχω δει πραγματικά. Κάτι δηλαδή, καροτίδα και στην καλύτερη των περιπτώσεων. Γι' αυτό συμφωνώ. Τα εθνικά πρωταθλήματα εκεί πέρα δεν βλέπονται. Καλά, και οι οργάνωσε τα προκριματικά για το Μουντιάλ. Οι εθνικές ομάδες παίζουν μόνο ξύλο. Δεν μόνο ξύλο. Το Χιλή Αργεντινή πέρσι, τον τελικό πήγε στα πέντε, δεν ξέρω αν τον είδατε, αλλά μόνο ξύλο βλέπαμε. Δεν βλέπαμε ποδόσφαιρο. Δηλαδή παίζανε με 10 παίκτες στο 30. Από δύο και δύο ομάδες. Δηλαδή τι μπάλα είναι αυτό, είναι ποδόσφαιρο. Πραγματικά η αλήθεια είναι αυτή. Και η Χιλή, μια ομάδα που έχει πολύ καλό εμψυχοδυναμικό, είναι εκτός Μουντιάλ. Αυτό λέει τίποτα. Τι να με πει. Εγώ ξέρω ότι τελείωσε αυτό το απαράδεκτο πράγμα με τις εθνικές. Θα δούμε λίγο Premier League να γουστάρουμε. Liverpool United το Σάββατο. Δεν με απασχολεί. Το πιο συγκινητικό ματς ήταν της Αιγύπτου. Και του Παναμά. Του Παναμά ακόμα περισσότερο. Της Αιγύπτου. Λόγω του κόσμου. 100 εκατομμύρια κόσμο βγήκε έξω. Λογικό ρε τώρα, εντάξει, οι άνθρωποι πήγαν από το Μουντιάλ, λογικό ρε τώρα. Από το Χωσάμ Χασάν και το Μαγδί. Που είχε παίξει Αίγυπτος Αργεντινή, είχε παίξει ό,τι θυμάμαι. Και πήγε ο Κούπερ με το Σαριόγλου και του φίλου. Μεγάλε Κούπερ. Ναι. Αριανός είσαι. Όχι, είμαι φίλο Αριανός.
ή φίλο Βαλένθια και θυμάστε τη Βαλένθια του Έκτορα Ολ Κούπερ. Ή τη Μαγιόρκα. Δεν την πρόλαβα. Οι ομάδες είχαν θέαμα. Ναι, 4-4-2 παραδοσιακά. Ισπανική ομάδα 4-4-2 που έπαιζε και πρόλαβα, θυμάμαι τη Βιγιαρεάλ του 8-9. Η Βαλένθια του Κούπερ έπαιζε μπροστά. Καλαϊτζίδης, μιμείτε τον Κούπερ, έτσι. Και είναι ομάδα, μου άρεσε πάρα πολύ. Η ομάδα που πήγε τελικό το 2000 του Κούπερ έπαιζε 4-4-2. Εγώ το είμαι το γεννημένο στο 99 όμως, δεν την είχα προλάβει. Ε, καλά, τώρα τι να θυμάσαι. Κίλι Γκονζάλης αριστερό, εξτρέμ φωτιές, δεξιά Αγκούλο, Λόπες. Μπροστά εκεί Κλάουντιο Λόπες με το Ρουμάνο, τον Ήλιε. Πω, πω, τι ομαδάρα είχαμε εκεί πέρα. Με διέτα στα χαφ. Πω. Βασίλη Βαλένθια είσαι. Τελικό ποντάρα με Βαλένθια τότε με τη Ρεάλ, την αρπάξαμε καλά. Ε, καλά, έβαλε ο Μακμάναμαν το απίστευτο. Άστο, ήταν να βγει μια ομάδα παραπάνω από την Ισπανία. Βασίλη Βαλένθια είσαι. Ναι, ναι. Πες να είσαι εσύ και ένας φίλος μου ακόμα στην Ελλάδα που είναι Βαλένθια. Ε, γνωρίζω και άλλους. Α, ναι, εντάξει, δεν είστε μόνοι. Είναι αρκετοί. Εδώ είναι ξάφη, εντάξει. Στη Βαλένθια εσύ κολλάς. Εντάξει, εγώ με τους Μόρφους και εγώ με τους Λούφους με Βιγιαρεάλ για παράδειγμα. Δεν είμαστε πολύ, μη φανταστείς. Δίπλα-δίπλα είμαστε. Προάστατη στη Βαλένθια είναι το Βιγιαρεάλ. Ε, το πιο ντέρμπι είναι. Ωραία, και, έχουμε, και έχουμε Μαρθελίνο τώρα, ο οποίος έδειξε πολλά δείγματα. Μ' άρεσε πάρα πολύ και ειδικά ένα διάστημα που ο Ολυμπιακός έψαχνα προπονητή πέρυσι που είχα ακουστεί ότι μπορεί να έρθει, είχα τρελαθεί. Λέω φέρε Μαρσελίνο, γουστάρουμε. Πολύ καλός ο προπονητής. Και φαίνεται και στην ομάδα μας ότι την πάει πολύ καλά. Βοηθιέται αυτός, βοηθιόμαστε και εμείς. Έφυγες. Πάμε. Άντε, έλα, φίλε. Πάμε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Εγώ είμαι. Πολύ καλά ακούγεσαι, ναι. Απλά μικροφωνίζω για τον δεν πειράζει. Πάμε πάλι. Παιδιά, ξενυχτάμε που ξενυχτάμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, σεβαστείτε λίγο την αϊπνία. Καθόμαστε τώρα ακούω πολυχρονίου, δελικάρι και βούναρι. Δηλαδή, ένα πέθανε, ο άλλο έλειωσε και άλλο άπησε. 100 κιλά έλεος. Δίκιο έχει, φίλε. Έλεω δηλαδή. 100 κιλά δίκιο έχει. Να λύσουμε τι διαφορέ του Κούδα και του τέτοιου τώρα. Κοίταξε. 45 χρόνια μετά. Αλλά πρέπει, να δείχνουμε, φίλος, ρε, παιδιά. Πρέπει να δείχνουμε λίγο κατανόηση στι μεγαλύτερε ηλικίε. Υπάρχουν οι οποίε γίνονται με τι αναμνήσει. Τώρα οι άλλοι μαλώνουν για τον Κούδα και για τον δελικάρι και για τον. Ναι, αλλά υπάρχουν και αυτέ οι ηλικίε που θυμούνται και έχουν παραστάσει και αυτό είναι η γλυκά του νιώτη. Οκ. Αρκετά με επικουρικές συντάξεις στον αέρα τώρα. Λοιπόν, προχθές ραπ, λέω πως είναι κάτι ποδοσφαιριστές που όταν τους ακούσεις αλλάζει και τρόπο πως βλέπουν το ποδόσφαιρο. Προχθές στο αεροπλάνο ακούγαν μια συνέντευξη του Ντάνι Άλβες. Ναι. Και το ρωτάει ο ρεπόρτερ, του λέει πως και έφυγες από την Μπαρτσελώνα. Ναι. Και είσαι προτάσεις σε Αγγλία και ναι. Λέει έφυγα από την Μπαρτσελώνα γιατί συνειδητοποίησα σαν μπακ ότι θα μπορέσω να κερδίσω χρόνια σε υψηλό επίπεδο, ναι. Μόνο αν μάθω να παίζω άμυνα. Ναι. Γι' αυτό λέει πήγα 2 χρόνια στη Γιουβέντους. Εντάξει, έχει αυτοσυνείδηση. Αυτό είναι πολύ καλό. Είναι μια ποδοσφαιρική προσέγγιση. Σου λέει άλλα 3-4 χρόνια σε καριέρα, άσχετα μου χρημάτων. Γιατί σου λέει την Premier League μπορώ να πω μετά. Και οπουδήποτε λέει, ενώ είχα προτάσει από Αγγλία, πήγα λέει στην Ιταλία για να μπορέσω να μάθω άμυνα, γιατί κατάλαβα λέει ότι μόνο έτσι θα γίνω λέει fullback ολοκληρωμένο. Επέκτηνε την καριέρα του, σωστό ο Άλβες. Και πήγε σε μια ομάδα που μπορεί να παίξει με 4, αλλά μπορεί να παίξει και με 3 στόπερ και να παίξει με 2 back half και να πάει αυτός απάνω κάτω. Να παίξει ένα άλλο σύστημα. Που δεν το παίζει τώρα η Γιουβέντους βέβαια. Αλλά φαίνεται ότι εκ των πραγμάτων θα το γυρίσει πάλι με 3 στόπερ. Είναι δεδομένο για μένα. Και θα πάει τον Άλβες. Και εξηγούσε στο ρεπόρτερ πώς πραγματικά φαίνεται αμυντικά, πώς ξεκινάει από πίσω τα center back μαζί με τα half και πώς φαίνεται μια δουλεμένη ομάδα. Ξέρεις γιατί σνομπάρω τις συνεντεύξεις των Ελλήνων ποδοσφαιριστών ή των ποδοσφαιριστών στις Media Day. Γιατί είναι για το από Αγγαρία. Δεν υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω στην τακτική, δεν υπάρχει κάποια ερώτηση και κάποια τοποθέτηση τα πάνω στην τετριμένα που λένε και λένε. Και δεν γουστάρω να τους ακούω και να χαλάω τη μεσημεριανή μου εκπομπή αφού θα πούνε λακαμίες. Λοιπόν, είτε είναι προπονητής. Ο μόνος προπονητής που έχει μιλήσει τόσα χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια για μπάλα, είναι ο Σάββας ο Παντελίδης. Ο οποίος τον κάνει ερωτήσεις πάνω στο ποδόσφαιρο και σου δίνει απαντήσεις τεκμηριωμένες. Από όλους τους Έλληνες προπονητές, μόνο ο Σάββας ο Παντελίδης. Εδώ πήγα σε ένα τελικό κυπέλλου να πω τον Αναστασιάδη, τι παλικάρι μου, εσύ το αμιλάς και αυτή τη τακτική. Ρε, σε κάνω μια ερώτηση. Δεν θες να απαντήσεις, πες, δεν απαντάω. Μόνο ο Σάββας ο Παντελίδης. Πού να πάω σε συνέντευξη, πού να ρωτήσω τι. Να ρωτήσω τι, σε ποιον. Έχω δει χίλια μάτς με τη συνέντευξη του Άλβες, ένας ποδοσφαιριστής, που εξηγούσε κάποια πράγματα για την άμυνα, άρχισα να καταλαβαίνω ποια ομάδα είναι δουλεμένη από τον προπονητή και ποια όχι, με το πώς κινείται η άμυνα
με τα αμυντικά χαφ. Από μια συνέντευξη ενός ποδοσφαιριστή και έχω δει χίλια μάτς, δηλαδή κατάλαβα πόσο γκασμάζει με τόσα χρόνια. Εγώ λες μαλάκας είμαι που κάθομαι 7 χρόνια 8 με τον Αλέφαντο και το ρωτάω και τον παίρνω και τηλέφωνο και τον ξαναρωτάω και στο σπίτι και βγαίνει η κυρία Ουρανία και την ξυπνάω. Επειδή ο Αλέφαντος είναι ιδιόρυθμος, συνομίζω ότι εγώ δεν έχω μάθει. Και ο Καρατζαφέρης που κάναμε μια κουβέντα λέει έχω αναθεωρήσει πράγματα, λεπτομέρειες. Το ρωτάω λεπτομέρειες. Και σε κάθε προπονητή και σε κάθε γυμναστή. Τι να κάνουμε τώρα, τους οπαδούς. Τώρα ο Αλέφαντος βέβαια είναι οπαδός του Ολυμπιακού. Αλλά να, αυτό είναι το κακό κομμάτι του. Το παίχτη έλεγε που έγινε δουλεμένος και μπορεί να παίξει τεχνική και σύστημα, τον βλέπεις με μπαλάκι του τένις, λέει, και όχι με μπάλα ποδοσφαίρα. Όπως και τον τερματοφύλακα. Α, μπράβο. Ο Νάβας γιατί έπιανε τα πέναλτι. Έκανε προπόνηση με τις μπάλες του τένις. Για να καλύψει τον Μπόιτ που είναι κάτω από 1,85. Αυτά, ναι. Χαιρετώ. Έφυγες. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Είσαι μέρα. Καλώς τώρα. Εγώ είμαι λίγο παλιός. Πόσο? Από το 44 στο Συντριβάνι έβλεπα. Πόσο έτον είσαι? 79. Το 38 είσαι, ρε. Ναι. Ωραία, σκύλε, χίλια χρόνια να ζήσεις. Μπράβο. Πες μου. Λοιπόν, η μνήμη μου βέβαια λίγο έχει αδυνατήσει. Η δική σου είναι οξία. Εγώ που δεν θα φτάσω τα 79 θα είναι δασία. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Κούκλος. Σας ακούω. Έλα. Που μιλάτε για τους διαφόρους κορυφαίους της Ελλάδος, έτσι. Ναι. Κούδα, Ειδημίου, Χατζηπαναγή, Σιδέρη, Πολυχρονίου κλπ. Παπαϊωάννου κλπ. Όλοι αυτοί είναι πολύ μεγάλοι παίκτες. Ο μεγαλύτερος αλήτης όλων αυτών ήταν ο Δωμάζος. Ναι. Και στο διεθνές στερεώμα, ο παίκτης, ο Νουρέγεφ ήταν ο χορευτής ο μεγαλύτερος και ο Τζορτζ Μπεστ ήταν ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που πέρασε στον κόσμο. Ο George δεν Best. Ακούω να τον κάνετε μνήμη ποτέ. Α, για τον George Best, δηλαδή, δεν μιλήσαμε ποτέ, γιατρέ. Εντάξει, εδώ βγήκε παιδιά, ο Πελέ. Όμως μιλάμε για κάποιες εποχές που ήταν άλλης φύσης το ποδόσφαιρο. Ναι, γιατρέ μου, εδώ αυτή τη στιγμή χτες κάνατε συζητήσεις για μεγάλους ποδοσφαιριστές. Και όταν βγαίνει ένας Πελέ και λέει ότι ο George Best είναι 5 κλάσεις καλύτερος από μένα γιατί και γυρίζει πίσω και μαρκάρει. Τότε, ναι. Παιδιά, να σου πω κάτι. Είμαστε μόνο λίγο, για να παίζουμε μπροστά. Είναι λίγο αδόκιμο να κρίνουμε παίχτες διαφορετικών εποχών γιατί είναι άλλες ταχύτητες. Ναι. Ο Best με τον Πελέ ήταν περίπου στην δεκαετία. Περίπου στην δεκαετία. Λίγο πιο μετά ήταν ο Best. Ο ναι, Best λίγο στην πέθανε, δεκαετία εδώ περίπου. Ο Κρόεφ ήταν λίγο πιο μετά. Από το, από το ποτό. Εντάξει, ο Best όμως είχε αυτό που λέμε την κακή δημόσια εικόνα. Γι' αυτό και δεν μνημονεύεται τόσο πολύ. Κοίταξε, αυτή τη δημόσια εικόνα είναι των τελευταίων 20 ετών, αλλά την 20 ετία. Σαν Μπέστ ήταν μπάλα, και γυναικάς και. Την 20 ετία που έπαιξε γιατρέ μου μπάλα ο Μπέστ, όλους να τους στύψεις, το ένα του ποδαράκι δεν φτάνουν. Ο μόνος που διέλυε όλες τις άμυνες ήταν αυτός. Και με το κεφάλι του, και με την τρίπλα του, και με το σούτ του. Είναι ένας παίκτης που δεν ξέρω κάθε πότε χρόνια μπορεί να εμφανιστεί. Εφάμενος παίκτης του Best. Ναι. Εγώ τουλάχιστον που βλέπω πάρα πολλά χρόνια δεν έχω δει τέτοιο παίκτη, ούτε τέτοια τρίπλα, ούτε τέτοιο διαβολισμό να του πάνε 2-3-3 να του πετάει στη γωνία και να πει. Είναι κακό ότι είναι απόλαυτη η κουβέντα μας, αυτό θες να πεις. Ναι. Νομίζω ότι. Ναι, ναι, κατανοητό. Αυτό που εσύ ναι. Που και με τον Αρέφανο και μπαίνετε και στο YouTube, μπορεί να κάνει μια μέρα να μπει στο YouTube και να δει τον George Best τι μνήμες έχει, τι μνήμες έχει, τι έφημες μνήμες έχει. Από πολύ μεγάλους παίκτες, παιχταράδες, Μπόμπι Τσάρλτον, όλοι αυτοί οι μεγάλοι. Και καθόμαστε τώρα και συζητάμε για την δεκαετία την τωρινή που είναι ο Νεϊμάρ και ο Μέση και ο Ρονάλντο. Όλους αυτούς να τους τύψεις ένα πόδι δεν βγάζει να τον πέφτει. Εντάξει τώρα, ο Μέση ανοίγει κλειστές άμυνες με άλλες ταχύτητες, με άλλες εντάσεις. Την άμυνα που την άνοιγε ο Μέση δεν μπορεί κανένα να ανοίξει. 8 τον κλείναν, του έφυγε και τους 8 και έβαζε γκολ. Τα μαρκαρίσματα τότε ήταν πιο παθητικά βέβαια. Και ήταν, τι παθητικά, τότε ήταν πιο σκληρά ήταν. Πιο αντιαθλητικά, αλλά πιο παθητικά. Πιο αργή αμυντική. Αργή αμυντική ήταν, αλλά είχε πολύ μεγάλη τεχνική. Η ταχύτητά τους ήταν πολύ άθλια. Ο Μαντζουράκης με έλεγε μια μέρα ότι οι ποδοσφαιριστές εκείνη την εποχή είχαν και ένα μαντίλι, λέει, στην τσέπη και σκουπιζόντουσαν ανά 10 λεπτά. Από τον τόσο αργό ποδόσφαιρο υπήρχε. Εμένα, είμαι πολύ μεγάλος, ο Νουρέγεφ ήταν σαν χορευτής που δεν ξαναβγαίνει ναι. Και ο George Best δεν πρόκειται να ξαναβγεί. Ο Πελέ
τον αποθέωσε. Τόσο αργό ποδόσφαιρο. Ο Μαραντόνα τον αποθέωσε. Τόσο αργό ποδόσφαιρο. Ο Κρόιφ τον αποθέωσε. Λέω ότι τέτοιο παικταρά. Τόσο αργό ποδόσφαιρο παίζανε. Δε τα δύο γκολ που τρώει ο Παναθηναϊκός στο τελικό του 71. Σταματημένοι. Δε εσύ. Σταματημένοι παίκτε. Και μπέστε μέσα στο YouTube και βγάλετε μισή ώρα πρόγραμμα του Τζος Μπέστ. Να δει και ο κόσμος που δεν τον ξέρει. Η νεολαία που δεν γνωρίζει τι θα πει Τζος Μπέστ. Ρε τι YouTube να πω. Ο Αλέφαντος δεν πήγε διακοπές στη ζωή του ή πήγαινε και έβλεπε μπάλα. Μην τρελώσει. Μα ακριβώς επειδή πήγε και τον έχει δει. Ανάθεμα δεν έχει κάνει. Άμα πει μέσα στο YouTube θα βγάλει τόσο πολλά πράγματα για τον Τζος Μπέστ που θα μείνουν έξαλλοι όλοι. Έφυγε. Τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλό ξημέρωμα, χάρηκα που σ' άκουσα. Γεια χαρά. Δεν έχει πάει διακοπές ο Αλέφαντος. Ποτέ. Ποτέ των ποτών. Δεν έχει πάει διακοπές. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να ανοίξουμε την εκπομπή. Ναι. Γενικότερα. Ναι. Μια φορά και πιο νωρίς. Ούτε είναι, και είναι 58 είναι. Εντάξει, μπορεί να δεις κάποια μηνύματα. Βλέπω εδώ πέρα με αποθεώνουν αρνητικά. Εγώ πάλι έχω σταθερές ποδοσφαιρικές απόψεις. Δεν θα τις αλλάξω. Εντάξει, άνθρωποι λέω ότι γενικότερα που ακούν την εκπομπή μας είναι λίγο ποδοσφαιρικά άχητοι. Με την έννοια ότι βλέπουν το ποδόσφαιρο από ένα οπαδικό πρίσμα ή λίγο ιδιόμορφο. Δεν αγαπάνε το σπορ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, εγώ πήγα να δω Βελεστίνο Βόλος μόνο και μόνο για το σπορ. Για αυτό το οποίο το φολκλωρικό, το ιντριγκαδόρικο. Πώς συνάδει αυτό το πράγμα που λες. Δηλαδή. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, αν μπεις και δεις το τι γίνεται στην πόλη του Βόλου, δηλαδή με αντισυλλαλητήρια κατά της ομάδας της Πίδνας Κίτρους που μετονομάστηκε σε Βόλο Νέο Ποδοσφαιρικό Σύλλογο. Και στην ουσία ήταν λίγοι αυτοί που πήγαν στο συλλαλητήριο. Ο Ολυμπιακός και Νίκη Βόλου συμπράττουν. Βλέποντας ότι στην ουσία υπάρχει μια νέα δύναμη, η οποία σιγά σιγά θα παίρνει τον κόσμο, τον ποδοσφαιρό κόσμο του Βόλου. Χάνουν τα πρωτεία. Δηλαδή, σε μια ομάδα, καταρχήν έβλεπα ένα πι του Γκαρσία προχθές, που έπαιζε πέρσι στον Άρη, ο οποίος χωρίς να κάνει σχεδόν τίποτα από επίπεδο τρεξιμάτων, έκανε τη διαφορά στο κέντρο. Πολύ φυσιολογικό για επίπεδο γάμα εθνικής. Για επίπεδο γάμα εθνικής με 8 ομίλους, που στην ουσία είναι επίπεδο τοπικού. Ένα σχετικά καλό αγωνιστικό χώρο, αποδυτήρια εκτός γηπέδου. Έτσι να περνάει το τρένο το τοπικό Λάρισα Βόλος να σφυρίζει, να κάνει εκεί πέρα. Είναι απίστευτες στιγμές. Εντάξει, που άμα δεν αγαπάς το underground ποδόσφαιρο δεν τις καταλαβαίνεις. Ναι. Και φυσικά είδα μια ομάδα που σε επίπεδο αυτοματισμών, μιλάω για την ομάδα του Βόλου Νέου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου, έχει κάτι να σου δείξει. Ποιος είναι ο προπονητής? Ένας ξένος, δεν το θυμάμαι. Ένας Ισπανός τώρα, δηλαδή ποιον έχει φέρει εκεί πέρα. Δεν είναι Έλληνας. Δεν είναι Έλληνας, όχι. Άλλο τι να πούμε άλλο. Τα πολιτικά πώς τα βλέπεις? Τα πολιτικά βλέπω ότι καλά, μετά από μια. Ναι. Πολύ καλά. Αφού μάθαμε ότι και στον Ημιτό υπάρχουν εξωγήινοι. Εντάξει. Φοβερή επιχειρηματολογία από θεωρητικά wannabe πρωθυπουργό. Ο άνθρωπος, όσο τον αφήνει Νέα Δημοκρατία και μιλάει, τόσο χειρότερα είναι για την ίδια. Λες ότι πρέπει να ο άνθρωπος. Ναι. Βγάλτε τον από τα γυαλιά, ξέρω εγώ. Διώξτε τον μακριά. Μην τον εμφανίζετε, ξέρω εγώ. Να είναι no show εκεί πέρα. Ο άνθρωπος τέξει. Τσίπρα ζάχαρη. Όταν βλέπει τέτοιο αντίπαλο. Χαίρεται. Τι να κάνει. Ναι. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή αυτή η φεδρή και σχεδόν. Εντάξει, η λαρή επιχειρηματολογία για ένα τέτοιο θέμα σοβαρότατο. Γιατρέ, μην τα βάζεις με τη μελλοντική κυβέρνηση, μην τα βάζεις.